Ένας από τους λόγους καθυστέρησης να ενημερώσουμε είναι και η κακοκαιρία που μας κρατεί, τη ιδέα ζωής στην Αρχαιοδήμαρχο. Σε τι έχουν πολύ λοιπόν, έλα, δήμαρχε. Λοιπόν, ως πρόεδρος του επιμελητηρίου και ως οικοδεσπότης τέλος πάντων, σας καλωσορίζω στη σημερινή σύσκεψη που κάνουμε για τον βόρειο δικό άξονα, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις και τις δηλώσεις που έκανε ο υπουργός κ. Σπύρνης όσον αφορά το σχετικό θέμα. Πάει για θέση όλων μας εδώ πέρα, φαντάζομαι είναι ότι η Κρήτη χρειάζεται ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο από την Κίσαμο ως τη Σιτία. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί έντονα ως περιφερειακή ενότητα. Να ησυχάσουμε, να καθίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, λίγο πιο. Διησυχάστε λοιπόν. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι πάει για θέση όλων μας είναι ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο από την Κίσαμο ως τη Σιτία. Είναι αυτό που διεκδικούμε. Θεωρούμε ότι το Λασίθι αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στον αφορά τις εξελίξεις. Προσπάθειες γίνονται από όλους. Και από τον Περιφερειάρχη και από τους Δημάρχους και την Αντιπεριφέρεια. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να το Λασίθι να αποκτήσει και αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να προχωρήσω σε λεπτομέρειες, να μας κάνει μια ενημέρωση για την Περιφερειάρχη, να καλωσορίσουμε τους βουλευτές μας, τον κύριο Τρασανιώτη και τον κύριο Πλακιτάκη, τον Περιφερειάρχη μας, τους Δημάρχους, τον κύριο Καλατζάκη, τον κύριο Ζερβό, τον κύριο Πατεράκη, τον πρόεδρο του ΑΚ, τον κύριο Κουνενάκη και όλους εσάς που είστε εδώ πέρα. Και την πρόεδρο του ΤΕ, την κυρία Βρέτζου. Λοιπόν, θα συντονίσει η κυρία Ελένη Σταθόπλου. Αυτή τη στιγμή το λόγο θα πάρει η Περιφερειακή και μας κάνει μια σύντομη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσω όλους. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Εύχομαι να είναι όλοι σύντομοι, διότι το θέμα είναι γνωστό και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την κακοκαιρία στο νότιο άξονα στην περιοχή της Ιεράπετρας και στο βόρειο στην περιοχή της Σιτίας. Όπως ξέρετε, πρόσφατα έγιναν πολύ σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την κατασκευή του Εθνικού Δικτύου κατά την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών του κ. Σπίρτζη. Σε αυτό το σχεδιασμό, στο τελευταίο δηλαδή, στις τελευταίες ανακοινώσεις, φαίνεται πως το Λασίθι παραγωνίζεται, δεν συμμετέχει. Γι' αυτό το λόγο, πρόσφατα, εγώ και η Περιφερειακή Σύμβουλη του Λασιθίου κάναμε μία σχετική δήλωση που έχει γνωρίσει την προηγούμενη εβδομάδα στον τύπο και είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από πάρα πολλούς φορείς και εκπροσώπους και πολίτες και ζητήθηκε να υπάρξει μία περαιτέρω προσπάθεια για να διεκδικηθούν τα ζητήματα του ΒΟΑΚ εντός του Λασιθίου. Πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία μαζί με το Εμπορικό Επιμελητήριο, τον Θωμάτο Χαριτάκη και το Εργατικό Κέντρο, τον Μανώλη τον Πεπόνη, που είναι οι μεγαλύτεροι φορείς που είναι εδώ, είναι φορείς που είναι σε όλο το νομό Λασιθίου, είναι τοπικοί, εκπροσωπούν τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους εργαζόμενους και οργανώνουμε λοιπόν την σημερινή σύσκεψη, που είναι σύσκεψη κυρίως εκπροσώπων ερετών και εκπροσώπων φορέων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συμμετοχή σας. Θα σας διαβάσω τη δήλωση που δώσαμε στην δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία λέει «Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Χρήστου Σπίρτζη για το ΒΟΚ, θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισημάνουμε τα εξής. Σε τροχιά υλοποίησης έχει τεθεί ο ΒΟΚ με διάφορους τρόπους χρηματοδότησης από την Κίσαμο ως Άγιο Νικόλαο. Το τμήμα από Άγιο Νικόλαο ως Σιτία, μήκους 65 χιλιόμετρων, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, τα 2 τρίτα, παραμένει ως έλχη. Δηλαδή σε άθλια κατάσταση επαόριστον. Ούτε το τμήμα παράκαμψης της Παχιάς Άμμου, που διαθέτει πολύ πιο προχωρημένη μελέτη, ούτε το τμήμα του Καλού Χωριού, έχουν πολύ μεγαλύτερη οριμότητα από τα εντασσόμενα τμήματα Κισάμου Αγίου Νικολάου.
Έτσι, ο νομός μας παραμένει και πάλι στο περιθώριο και η αντιμετώπιση του στοχού σου κοινή συνεχίζεται. Επίσης, όπως είναι γνωστό πρόσφατα, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έχει τεθεί σε τροχιά υλοποίηση στο αεροδρόμιο Καστελίου και οι συνδετήριοι δρόμοι. Σε αντίθεση, οι δρόμοι που είναι απαραίτητοι για την αξιοποίηση του από τετραετίας λειτουργούντος αεροδρομίου της Ιππίας, βόρειος και νότιος άξονας, καρκινοβατούν ή λιμνάζουν με αποτέλεσμα την καθήλωση και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Επισημαίνουμε ακόμη ότι, ως ότου ο κυκλοφοριακός φόρτος θα αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την κατασκευή και αναβάθμιση οδικών έργων, τόσο αναπτυγμένες περιοχές θα υπεραναπτύσσονται και οι λιγότερο αναπτυγμένες οδηγούνται στην αναπτυξιακή στέρηση και αποδόμηση. Πρέπει επιτέλους η ισόρροπη ανάπτυξη να πάψει να αποτελεί ωραίο σύνθημα και να αποτελέσει εφαρμοσμένη πολιτική με τη δημιουργία πρωτίστως των απαιτούμενων υποδομών σε κάθε περιοχή. Η πολιτεία οφείλει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους από δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε για άλλη μια φορά την προώθηση των μελετών και τη δρομολόγηση της κατασκευής των οδικών έργων που θα αποτρέψουν την περαιτέρω αναπτυξιακή συρρήκνωση του νομού μας και θα αποκαταστήσουν την ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν ήταν η δήλωση. Τώρα θέλω να κάνω μία μικρή ενημέρωση σχετικά με την οριμότητα των μελετών που έχουμε εδώ στο Δασίτη μέχρι τη Σιτία. Έχουμε λοιπόν το τμήμα Καλό Χωριό Γέφυρα Φρουζή που διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους. Είναι 4,88 χιλιόμετρα και το κόστος του είναι από 35 έως 62 εκατομμύρια. Σε αυτό το τμήμα έχουν γίνει ενστάσεις, έχει γίνει δηλαδή προσφυγή στο Δικαστήριο της Επικρατείας, το οποίο ωστόσο θα δικαστεί, έγινε πρόσφατα αυτή τη χρονιά, στην αρχή αυτής της χρονιάς, οπότε θα δικαστεί και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ωστόσο, σε αυτό έχουμε περιβαλλοντικούς όρους και υπάρχει δυνατότητα να ανατεθεί η μελέτη για να προχωρήσει στην οριστική μελέτη. Κάποιες ενστάσεις ενδεχομένως θα μπορούσαν να τις συζητήσουμε με τους κατοίκους και να βρεθεί μια λύση που να εξυπηρετεί όλους. Είναι το τμήμα της παράκαμψης της Παχιάς Σάμου που διαθέτει και αυτό περιβαλλοντικούς όρους, είναι 5,7 χιλιόμετρα και το κόστος της κατασκευής του είναι από 24 έως 37 εκατομμύρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο για να απεμπλακεί η Παχιά Άμμος από το φορτίο που φέρει, όσο και για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του στο εθνικό δίκτυο. Και το τελευταίο τμήμα, που είναι το τμήμα που δεν έχει περιβαλλοντικούς όρους, αλλά έχει συνταχθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι έτοιμη να καταθεθεί, είναι το τμήμα Καβούση Αυτήν Αγκαθιάς. Αυτό είναι 21 χιλιόμετρα, υπολογίζεται το κόστος του στα 197 εκατομμύρια και είναι το λιγότερο όριμο από όλα τα προηγούμενα. Πρέπει να πούμε ότι σε όλα τα προηγούμενα τμήματα το κόστος των απαλωτριώσεων είναι σχετικά χαμηλό, διότι είναι περιοχές που δεν έχουν, η γη δεν έχει μεγάλη αξία, οπότε θεωρούμε ότι τμήματα αυτού του δρόμου, δηλαδή του δρόμου που φτάνει μέχρι τη Σιτία, είναι σχετικά εύκολα και μπορούν να προχωρήσουν, αν υπάρχει πρόθεση και από το Υπουργείο να δείξει την ίδια μεταχείριση που έδειξε και προς τα Χανιά. Ζητούμε λοιπόν ίση μεταχείριση, ζητούμε μια ισόρροπη ανάπτυξη επιτέλους να έχει ανταπόκριση και εδώ στην περιοχή του Λασιθίου. Θεωρώ ότι όλοι μαζί είμαστε σε αυτό, δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να έχει διαφορετική άποψη, κάποιος εκπρόσωπος που να πιστεύει ότι το κάνουμε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ο δρόμος πρέπει να φτάσει μέχρι την Σιτία, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα προγραμματισμό γι' αυτό και μία δέσμευση από το Υπουργείο. Έχω ετοιμάσει ένα σχέδιο ψηφίσματος, αν θέλετε να κάνουμε μια επιτροπή τελειώνοντας, προκειμένου να το προωθήσουμε προς κάθε αρμόδιο. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και να δώσω το λόγο στον κύριο Πεπόνη που θα μας πει και την άποψη του εργατικού κέντρου. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί εδώ υπάρχουν και πιο ειδικοί από μένα για να πούνε και είπανε και να πούνε τις διάφορες παραμέτρους. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από τότε που οι αριθμοί μπήκαν στη ζωή μας για τα καλά, τίποτα δεν πάει καλύτερα. Από τότε δηλαδή που οι άνθρωποι και τα έργα και τα πάντα γίνονται αριθμοί.
αναφέρομαι στη μέτρηση του κυκλοφοριακού χώρου, η οποία, κατά τη γνώμη τη δική μου, μπορεί να φέρει αποτελέσματα και αντίθετα από αυτά που επιδιώκει κάποιος. Δηλαδή, έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, και η εποχή που γίνεται η μέτρηση, και η μέρα που γίνεται και η ώρα ακόμα που γίνεται, αν δείτε γίνεται όλη μέρα. Παρατήρησα λοιπόν ότι γίνεται πάντα σε περιόδους οι οποίοι είναι πολύ πεσμένη κίνηση και είναι λογικό προς τα εδώ να υπάρχει λιγότερη κυκλοφορία. Αν γίνει τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ακόμα, θα δούμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά και διπλάσια θα πρέπει να γίνει η μέτρηση από αυτή που βγαίνει την άνοιξη, τον Μάρτιο ή τον Φλεβάριο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει, με την πρωτοβουλία που έχει πάρει και η κυβέρνηση, αλλά και η περιφέρεια και οι βουλευτές και όλοι οι φορείς και γενικά σε όλη την Κρήτη, θεωρώ ότι για το Λασίτη είναι καθοριστικό αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει, το τι θα αποφασιστεί για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Λόγια ακούμε πολλά. Εγώ θα τα έκανα καλύτερα, εγώ θα το κάνω καλύτερα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα είναι αδιαπραγμάτευτο ότι πρέπει να φτάσει μέχρι τη Σιτία και κατά τη γνώμη τη δική μου θα πρέπει να μπει πολύ επιτακτικά και το κομμάτι Σιτία ή Ιεράπετρα. Με ποια έννοια? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αεροδρόμιο στη Σιτία. Υπάρχει μια ξενοδοχειακή υποδομή στην Ιεράπετρα και στη Σιτία. Εάν λοιπόν το κομμάτι αυτό φτιαχτεί και το αεροδρόμιο θα αποκτήσει περισσότερη επισκεψιμότητα από επιβάτες, αλλά και οι περιοχές μέχρι την Ιεράπετρα θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο και τον τουρισμό. Εχθές ερχόμουν από το Ηράκλειο το βράδυ. Το τι γινόταν με τις Νταλίκες μπορείτε να το φανταστείτε, το ζείτε όλοι. Φανταστείτε λοιπόν αν αυτά τα προϊόντα είχαν μια διέξοδο διαφυγής πολύ πιο σύντομη και χωρίς όλη αυτή την ταλαιπωρία και χωρίς το κόστος μεταφοράς αυτών των προϊόντων. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή όλοι εμείς που είμαστε εδώ και αυτοί που δεν είναι, οι φορείς εννοώ, θα πρέπει να βάλουμε στοίχημα. Ένα στοίχημα που λέει ότι τώρα πρέπει να αποφασιστεί, να σχεδιαστεί και να ξεκινήσει να γίνεται το έργο. Εάν δεν γίνει τώρα, ειλικρινά εγώ πιστεύω ότι θα ξαναρθούμε, ίσως η κόρη δικιά μου, που είναι τώρα 19 χρονών, να έρθει στην ηλικία μου και να συζητάει για κομμάτι βόρειο του κουάξιμα, το οποίο θα φτάνει μέχρι στη Σιτία. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Πεπόνη, καλημέρα και από μένα σε όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Ο κύριος Μανώλης Ταψανιώτης, ο βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσει μετά από όσο έχουμε ενημερωθεί. Οπότε το λόγο έχει ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ θα έρθετε κοντά μας. Ευχαριστήσω τους φορείς που είχαν την πρωτοβουλία για την σημερινή συνάντηση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι και ο Περιφερειάρχης εδώ, διότι εμέσως και μέσα από την πρότασή μου θα καταφανεί ότι και η Περιφέρεια μπορεί να συνδράμει όσον αφορά την υλοποίηση του Βόρειου του Κάστονα σε επίπεδο νομού Λασιθίου. Εντάξει, εγώ δεν μ' αρέσει να δραματοποιώ, ούτε μ' αρέσει να εκμεταλλεύουμε κομματικά τα ζητήματα, όμως η πραγματικότητα είναι ότι στους σχεδιασμούς της σημερινής κυβέρνησης, σχεδιασμός για το Βόρειο Κάστρο δεν υπήρξε. Και ούτε υπάρχει. Και ούτε έχει υλοποιηθεί κανένας απολύτως σχεδιασμός τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ολοκληρώνεται ένα κομμάτι 800 μέτρων στη γέφυρα Φρουζή και θα παραδοθεί ελπίζω πριν το Πάσχα ή αμέσως μετά το Πάσχα. Και αυτός είναι ο σχεδιασμός της σημερινής κυβέρνησης γέφυρα Καμεζίου, έτσι, Αφήνα Καρδιάς, για τα 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Για το θέμα μας, όταν μιλάμε για βόρειο δικό άξονα, μιλάμε για σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, σωστά υπόθηκε, από το Καστέλι της Άμμου μέχρι τη Σιτία. Αυτό πραγματικά τι υποκρύπτει? Καταρχήν πρέπει να υπάρχει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι από το μέχρι σήμερα σχεδιασμό δεν υπάρχει ούτε μελέτες τεχνικές, ούτε κτηματολόγιο, άρα όλα όσα ανακοινώνονται παραπέμπονται σε καλέντες απλά και μόνο για να κερδίσουμε ουσιαστικά χρόνο.
Η πρόταση δικιά μου, γιατί ξέρετε, δεν μ' αρέσει να είμαι ψημιρό, μ' αρέσει να είμαι χρήσιμος, πρακτικός και με προτάσεις. Αυτή τη στιγμή υπόθηκε ότι στον ομό Λασιθίου υπάρχει ωριμότητα περιβαλλοντικών όρων για δύο τμήματα. Για την παράκαμψη στο καλό χωριό και για την παράκαμψη της παχιά μου. Μιλάμε για ένα τμήμα 11 χιλιόμετρων. Άρα τι μένει? Μένει η οριστική μελέτη, έτσι ώστε, και πόσο χρειάζεται αυτή η οριστική μελέτη? Ένα χρόνο χρειάζεται. Εφόσον δηλαδή υπάρξει πολιτική βούληση, τα συγκεκριμένα τμήματα μπορούν μέσα σε ένα χρόνο να οριμάσουν προκειμένου να δημοκρατηθούν. Ποιο είναι αυτό το κόστος? Γιατί, Μανώλη Ποπών, δυστυχώς πρέπει να μιλάμε και με νούμερα και πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Τα δύο αυτά τμήματα κοστίζουν 90 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι πρέπει να ξεβρεθούν 90 εκατομμύρια για να ελοποιηθεί το συγκεκριμένο τμήμα. Από πού θα βρεθούν τα συγκεκριμένα χρήματα? Γιατί πρέπει να βάλουμε και αυτά είναι χωρίς τις εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις σήμερα κυμαίνονται από το 30-40, μπορεί να φτάσουν και πάνω από 50%. Εάν βάλουμε μέσο όρο 40%, σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε κοντά στα 60 εκατομμύρια. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά? Κύριε Περιφερειάρχη, εδώ είναι η ευθύνη της Περιφέρειας. Και εδώ θέλουμε και μια ξεκάθαρη απάντηση από εσάς. Υπάρχουν 50 εκατομμύρια διάθετα από την απένταξη του κομματιού πάνω από 60. Η απέτηση του Λασιθίου είναι τα συγκεκριμένα χρήματα να χρηματοδοτήσουν το συγκεκριμένο τμήμα. Και αν δεν φτάνουν, χρειαστούν και 10-20 εκατομμύρια παραπάνω, αυτό να υπάρξει, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι μπορεί να υπάρξει από αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Άρα νομίζω ότι για να είμαστε απολύτως σαφείς και ξεκάθαροι, απαιτούμε από την Περιφέρεια Κρήτης, όποιος και αν είναι ο Περιφερειάρχης την επόμενη μέρα, να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο τμήμα από χρήματα του ΕΣΠΑ. Νομίζω είναι συγκεκριμένη, ξεκάθαρη πρόταση. Επίσης, αυτό που απαιτεί το Λασίθι, σωστά το θέσατε κύριε Περιφερειάρχη κατά τη συνάντησή σας με τον κύριο Σπυρίδη, το έχω θέσει και εγώ σε επίκαιρη μου ερώτηση από τη Βουλή, είναι να χρηματοδοτήσουμε το υπόλοιπο των μελετών. Χρειάζονται 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, κατά την εκτίμηση μου χρειάζονται 3 εκατομμύρια. Άρα να υπάρξουν άμεση χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ για ολοκλήρωση των μελετών σε επίπεδο νομού Λασιθίου. Σωστά υπόθηκε ότι για το τμήμα Καβούση, Αυχήνα Καρδιάς, το οποίο έχουμε εδώ νέα χάραξη ουσιαστικά, από 28 νομίζω χιλιόμετρα πηγαίνουμε στα 21, είναι ένα δύσκολο κομμάτι, απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, και εδώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, έτσι μπορεί το συγκεκριμένο τμήμα, επειδή είδα ότι για το τμήμα από Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο χρηματοδοτείται βάσει του νέου νόμου, όχι του νέου νόμου, μάλλον μέσω ΣΔΙΤ, θα μπορούσε και αυτό το τμήμα, γιατί μου λέτε που θα βγουν τα χρήματα, έτσι. Προτάσεις θέλω να κάνουμε, μπορούσε να χρηματοδοτεί και με ΣΔΙΤ το συγκεκριμένο τμήμα. Σε κάθε όμως περίπτωση, ανεξάρτητα αν ο ΒΟΑΚ γίνει σε μία ή σε δύο φάσεις, έτσι, η περίπτωση του Λασιθίου, ανεξάρτητα αν προχωρήσει το τμήμα Χανιά Άγιο Νικόλαος στην πρώτη φάση, τα τμήματα στον ομό Λασιθίου μπορούν να γίνονται παράλληλα. Δεν χρειάζεται ούτε πρώτη ούτε δεύτερη φάση. Ούτε χρειάζεται στρατηγική μελέτη σε επίπεδο νομού Λασιθίου. Σε επίπεδο νομού Λασιθίου έχουμε μελέτες, πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες και πρέπει να βρούμε και τα χρήματα. Και σας έκανα σήμερα εδώ συγκεκριμένη πρόταση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία λέμε για παράδειγμα από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλα γίνει με παραχώρηση. Η κυβέρνηση λέει, γνωρίζετε πολύ καλά την πρότασή της. Σε κάθε όμως περίπτωση, επειδή συζητάμε για Λασίθι, έτσι, η πρότασή μου σε επίπεδο νομό Λασιθίου, και εδώ ξέρετε, νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας ότι πρέπει να γίνει ο άξονας μέχρι τη Σιτία. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα, καλύπτουμε το τμήμα των 11 χιλιόμετρων με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ολοκληρώνουμε τις μελέτες και φυσικά αναζητούμε χρηματοδότηση. Αλλά πρέπει να πούμε σε ένα συγκεκριμένο καλούπι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα συγκεκριμένα έργα. Νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και τις απόψεις της Περιφέρειας. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο στις δηλώσεις του κ. Σπρίτζη. Νομίζω οι πολίτες του νομού Λασιθίου δεν είναι πολίτες β' κατηγορίας, ούτε ραχούλες διαχειριζόμαστε, έτσι, ούτε αν θέλετε
πρέπει να ανεχόμαστε τέτοιου είδους προσβολές. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Εγώ πήγα στην ουσία, έκανα συγκεκριμένη πρόταση. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε πάνω όμως σε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν εξημερούμε, έτσι. Δεν είμαστε ένα νομός που τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν θέλω να εμφανίσουμε μια τέτοια εικόνα. Είμαστε ένας νομός ο οποίος διεκδικεί με σοβαρότητα, με επιχειρήματα, με ωριμότητα την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου μεγάλου έργου που νομίζω αφορά όλο το νησί. Η Κρήτη έχει 4 νομούς, δεν έχει 3. Έτσι πρέπει να σταματήσει αυτή η αντιμετώπιση. Έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα στο παρελθόν, γιατί μου λέτε, μα εσείς τι κάνετε στο παρελθόν. Επενδύσαμε, οι κακές κυβερνήσεις οι προηγούμενες, Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟ, έτσι επενδύσανε στον ομό Λασιθίου πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 25 εκατομμύρια ευρώ το αεροδρόμιο Σιτία, 50 εκατομμύρια Άγιος Νικόλαος καλό χωριό, 3 εκατομμύρια το δρόμο του Σελιναρίου. Έτσι, άρα έχουν επενδυθεί συγκεκριμένα ποσά και χρήματα. Άρα εμείς απαιτούμε και η γέφυρα του Χαμεζίου, αλλά 25 εκατομμύρια. Άρα συνολικά 100 εκατομμύρια. Το είπα. Έτσι, γιατί ξέρετε, καμιά φορά λέμε. Έτσι, εσείς 4 χρόνια τι κάνετε στο Λασίθι. 7,5 χρόνια για να αποκατασταθεί μια κατάσταση. 4 χρόνια στον ομό Λασιθίου. Κοιτάξτε, θα έχετε το λόγο αργότερα. 4 χρόνια στον ομό Λασιθίου. Πόσα χρήματα έχετε επενδύσει στο βόρειο δικό άξονα. 0. Έτσι, 0. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν κάναμε τα εγγένεια του Αγίου Νικολάου καλού χωριού, τότε είχατε σχηματίσει διαμαρτυρία. Βέβαια, οι μισοί μετά πήγαν στη ΛΑΕ. Άσχετα από αυτό όμως, μου λέει είναι η τελευταία κορδέλα που κόβεται. Πολύ καλά. Εσείς τι κάνατε στο Λασί, θα μας πείτε. Θα μας πείτε το σχεδιασμό σας. Θα μας πείτε τελικά τι συγκεκριμένες δεσμεύσεις έχετε αναλάβει για τον ομό Λασιθίου. Εδώ είναι δημόσιο βήμα, εδώ θέλουμε προτάσεις. Εγώ κατέθεσα τη δικιά μου πρόταση και περιμένω τις δικές σας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πλακιδάκη και παρακαλώ στο βήμα τον κύριο Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Μαρτάκη. Να μιλήσουν οι δήμαρχοι και μετά. Μετά θέλετε, όπως θέλετε. Τότε ο κύριος δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Αντώνης Ερβός. Αυτό το ξαναπες το Σταύρο, Καλημέρα. Νομίζω για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Η θέση της Δημάρχου αλλά και του Δήμα Αγίου Νικολάου για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι σαφής και ξεκάθαρη. Δυστυχώς, ο βόρειος οδικός άξονας αποτελεί μια καραμέλα, μια τσίγλα, η οποία στη διάρκεια του χρόνου, των χρόνων, με τις κυβερνήσεις έχουμε μάκρεμα, κόντεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Ας μην αναφερθούμε τόσο πολύ στο παρελθόν, όσο σε αυτά που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Όπως είναι γνωστό, ανακοινώθηκε σε πρώτη φάση σαν ΒΟΑΚ με βάση τα επιμέρους κυκλοφοριακά σημεία Χανιά, Ηρακλείο και Σόνισο, τοποποιεί ότι ο στόχος αυτής της παρέμβασης ήταν ουσιαστικά η σύνδεση των δύο αεροδρομίων και όχι η εξυπηρέτηση των κριτικών, αλλά ουσιαστικά η στήριξη των επενδύσεων οι οποίες πάνε να γίνουν. Μετά από την πίεση που υπήρξε από δικιά μας μεριάς και από την περιφέρεια, πήγε μέχρι τον Άγιο Νικολάο με το χρηματοδοτικό σχήμα όπως έχει, αν θέλετε, ανακοινωθεί σε 3 κομμάτια. Και στη συνέχεια, βέβαια, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι οι δικαιολογίες είναι εύκολο να βρούμε για να στηρίξουμε την άρνηση μας για κάποια πράγματα, δεν υπήρχαν υποτίθεται κυκλοφοριακά στοιχεία Χανιά, Καστένη και Άγιο Νικόλαο Σιτία, ή υπήρχαν κάποια τα οποία είχαν παχθεί σε περιόδους που πραγματικά τα στοιχεία, τα κυκλοφοριακά δεν ήταν αυτά που έπρεπε να είναι. Για να είμαι ειλικρινής, όταν έγινε η Εγνατία Οδός, την μελετήσανε κομμάτι-κομμάτι ως προς τα κυκλοφοριακά φορτία. Ή η Ιωνία, ή η Μοριά σε όλες αυτές. Στο σύνολο είναι καθαρό αυτό. Η Κρήτη δεν μπορεί να γίνει ούτε ένα, δύο, ούτε τρία κομμάτια. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν ζητήματα. Ξαφνικά λοιπόν, εκεί που ξέραμε ότι εν πάση περιπτώσει Καστέλη Χανιά και Άγιος Νικόλαος Σιτία θα πάνε μαζί, ξαφνικά πάλι
επειδή το πολιτικό βάρος είναι από την άλλη μεριά, ανακοινώθηκε, έστω και όπως ανακοινώθηκε, ότι πήραμε λάθος στοιχεία για το Καστέλι Χανιά και πρέπει να το εντάξουμε. Το άλλο κομμάτι, στην τύχη του, θεωρώ ότι είναι λάθος τακτικές. Μας εμπλέκουν σε παιχνίδια τα οποία δεν υπάρχει λόγος να τα εμπλεκόμαστε. Είναι σαφής η πολιτική θέση του νομού. Ο νομός είναι ενιαίος και έτσι θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Και ξέρετε το ότι εδώ την μεριά μας την ρίχνουν μονίμως. Πρόσφατο ακόμα παράδειγμα είναι η ιστορία με την διαμόρφωση των φορέων Φόξα. Ζητήσαμε τρεις φορές στην Κρήτη. Για πρώτη φορά οι δήμαρχοι του νομού ομονοήσαν μαζί με τη Χερσόνησο, τη Διάνο και το Καστέλι, αλλά κάποιοι άλλοι αποφάσισαν ότι όχι, θα είναι τα Χανιά μόνα τους. Νοικοκυρεμένο μαγαζάκι, όλοι οι βουλευτές σε συγκεκριμένο κόμμα, υπουργοί από εκεί. Εμείς από εδώ στην άκρη. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή οι κυβερνώντες, ανεξαρτήτως χρώματος, γιατί είναι διαδρομή αυτή, δεν είναι μόνο τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι η Κρήτη είναι ενιαία. Από τα Φαλάσσαρνα μέχρι τη Χιόνα. Τι να κάνουμε τώρα. Και ας σταματήσουμε τα παιχνίδια και να μην μας βάζουν σε τέτοιες διαδικασίες. Προφανώς και επιθυμούμε και ζητούμε όλοι μαζί αυτό το παιχνίδι να σταματήσει και να είμαστε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, ούτως ώστε η Κρήτη είναι μια και να μην θεωρούν ότι η Κρήτη έχει τρεις νομούς και ο τέταρτος είναι κάπου κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να τονίσω απλά ότι ναι, εμείς θέλουμε ένα δρόμο, μια άκρη μέχρι την άλλη, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο Ιεραπετράσου, κύριο Θεοδόνης Καλατζάνης, να ευχαριστήσω. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 4,5 χρόνια, 5 χρόνια κλείνει αυτή η δημοτική περίοδο, οι δήμαρχοι του Νομού Λαστείου, ενωμένοι, διεκδικούμε έργα τα οποία στηρίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη του Νομού Λαστείου. Είτε αυτά είναι έργα τα οποία αφορούν την οδοπία, είτε είναι αρθεκτικά έργα, είτε είναι ο Φώστα, όπως είπα και προηγουμένως ο συνάδελφός μου. Και δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια την οποία γίνεται, βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να εμπέζουν το λαστείο του λαού. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι μας έχουν μια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρουμε πολύ καλά και μόνο που κοιτάζουμε κάποιους τι ρόλο παίζουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κανένας. Εμείς εκπροσωπούμε χιλιάδες λαστιώτες και όλοι μαζί ενωμένοι θα στηρίξουμε την. Να ανατρέψει την απόφαση της κυβέρνησης, το Υπουργείο Υποδομών και να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα τα οποία χρειάζεται το νομό Λαστείου. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ιεράπετρας ή του Αγίου Νικολάου. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα λιμάνι στη Σιτία και να μπορούμε να μεταφέρουμε κυπευτικά, μόνο να πηγαίνουμε 2 και 2,5 ώρες και να τρέχουν οι ταλίκες σφαίρα όπως συνηθίζεται να λέμε για να προλάβουμε τα καράβια να φύγουν και να μεταφέρουμε τα κυπευτικά προϊόντα στην Ιεράπετρα. Επιτέλους θα καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε το 2019 σε μια άλλη εποχή. Τα πράγματα ζορίζονται και για τους αγρότες και για τον τουρισμό. Θα πρέπει αυτά τα έργα να τα στηρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις. Εγώ πιστεύω στις δυνατότητες που έχουμε σαν νομός Λαστείου. Υπάρχουν δυνατοί φορείς, τους έχουμε δίπλα μας. Τον λαστιώτικο λαό τον έχουμε δίπλα μας. Και νομίζω ότι μετά από την εξάντληση του διαλόγου πρέπει να κάνουμε κάποιες κοινές δυναμικές, ώστε να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι θα μας έχει απέναντί της σε αποφάσεις που θα πάρουν εις βάρος των Δήμων του Νομού Λαστείου. Διάλογο. Νομίζω ότι διάλογος πρέπει να έχει όρια. Είμαι υπέρ του διαλόγου, αλλά ο διάλογος πρέπει να έχει όρια. Πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουν και αποφάσεις. Να μην εκμεταλλεύονται ότι ο Νομός Λαστείου έχει δύο βουλευτές, άρα όλο το βάρος είναι στο Νομό Χανίων και στο Νομό Λαστείου. Το ότι υπάρχουν κάποια δυνατά στελέχη της κυβέρνησης που είναι από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά και πρέπει να αποφασίζουν ερήμη κάποιον άλλον βουλευτό του ΣΥΡΙΖΑ και να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις αποφάσεις της περιφέρειας ή των Δήμων, το θεωρώ αυτό απαράδεκτο σε μια κυβέρνηση η οποία είχε κάνει σημαία το διάλογο και οι αποφάσεις διαλογικές θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά με υπευθυνότητα και να στηρίζουν όπως είχαν πει και ο Σπρίτης επανειλημμένος ότι εμείς θα στηρίξουμε όλο το δρόμο, όλο τον οδικό άξονα, τον ΒΟΑΚ από τη Σιτία μέχρι και την Κίσαμο. Αυτό δυστυχώς ανατράπηκε με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα, να δημιουργήσουμε μια ομάδα, να ανέβουμε στο Υπουργείο πάνω, παρουσία του Περιφερειάρχη, που ο Περιφερειάρχης πιστεύω ότι είναι μαζί μας, γιατί να είναι αντίθετο στο κάτω-κάτω, εκπαιδευτεί όλη την Κρήτη. Θα πρέπει να κινηθούμε όσο δυναμικά.
ακόμα και αν χρειαστεί, έστω και τώρα, να δώσουμε και τις παρετήσεις μας, λέει η Δήμαρχη. Γιατί όχι. Εκλογές έρχονται, ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα. Παρετούμαστε και κατεβαίνουμε σε εκλογές δυναμικά, διεκδικούμε την ψήφο με νέα δεδομένα. Γιατί είναι τόσο. Γιατί, για ποιο λόγο, κύριε. Δεν έχει σημασία. Ακούστε κάτι, κύριε Δαψανιώτη. Εγώ βλέπω κάθε μέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινδυνεύει η Ελλάδα να βουλιάξει. Βλέπω εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού να πηγαίνουν στη θάλασσα. Το φράγμα παραμένει στα 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ξέρετε πολύ καλά, σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνουμε για να χρηματοδοτηθεί η προσαγωγός. Τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος εδώ και 50 χρόνια ακόμα δεν είναι ατελείωτα. Φράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί δεν έχουν προχωρήσει. Δεν θέλω να επεκτείνω τη συζήτηση σε άλλου είδους θέματα που αφορούν τα έργα στο Δήμο της Ιεράδος και στο Νομό Λαστείου. Κρατήστε δεδομένο ότι εμείς οι Δήμαρχοι, γιατί ακούγεται για απ' έξω ότι συνήθως πετάτε τον μπαλάκι στους Δημάρχους, οι Δήμαρχοι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό να φύγει από το μυαλό σας. Οι Δήμαρχοι σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα ταυτιζόμαστε. Είναι ευθύνη καθαρά, είναι πολιτική ευθύνη, είναι πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης από τη στιγμή να δώσει. Όχι, εγώ μιλάω γενικά. Εγώ μιλάω γενικά. Αλλά επειδή ακούγεται τώρα τελευταία ότι οι Δήμαρχοι, γιατί εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Εμείς στηρίζουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη στο Νομό Λαστείου και είναι καλό το ότι υπάρχουν 3 και 4 κέντρα τα οποία είναι δυναμικά και θα μπορούσε η εκάστοτε κυβέρνηση να τα στηρίξει και να έχει μια διαφορετική εικόνα ο Νομός Λαστείου και ειδικά σε έργα τα οποία τα απαιτεί εδώ και χρόνια. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω ότι η επόμενη μέρα πρέπει να συνεχίσει να μας βρει ενωμένους και να φτάσουμε μέχρι τον κύριο Σπρίτζη, μέχρι το Υπουργείο, γιατί όχι μέχρι τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν στον Άγιο Νικόλα. Διασμέθηκε για κάποια πράγματα. Τόσο σημαντικό έργο που είναι ο ΒΟΑΚ που είχε να κάνει με την ανάπτυξη της Κρήτης θα μείνει μέχρι τον Άγιο Νικόλα ή θα φτάσει μέχρι το Ηράκλειο. Ή θα παίρνουν κάποιοι που είναι κάτω από τον Πρωθυπουργό αποφάσεις. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ενημερωμένος. Για ποιο λόγο να μην πάρει θέση αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός σε ένα τόσο μεγάλο έργο που αφορά την ανάπτυξη της Κρήτης. Γιατί πρέπει συνέχεια να μιλάμε τον κύριο Σπρίτζη. Ο κύριος Σπρίτζης είναι σήμερα υπουργός, αύριο μπορεί να μην είναι. Ο υπουργός όμως ο οποίος έρχεται και δεσμεύεται στον κρητικό λαό και στο λαστιώτικο λαό θα πρέπει να έχει άποψη και πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση για να δούμε και εμείς με ποιους θα μιλάμε και τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Δηλαδή αν έχω ένα μικρό χωριό το οποίο έχει 10 υδρόμετρα δεν θα πάω να κάνω δεξαμενές γιατί είναι λίγοι κάτοικοι στο χωριό άρα δεν συμφέρει ανταποδοτικά το Δήμο για να κάνω ένα έργο. Θα κάνω έργα εκεί που χρειάζονται και εκεί που είναι 10 δημότες και εκεί που είναι 500 δημότες. Τι δικαιολογία είναι τώρα ο κυκλοφοριακός φόρτος. Έχει κάποιος με 3.000 δαλίχες που κυκλοφοράνε κάθε μέρα στους δρόμους. Την ασφάλεια, δεν μπορούμε να βάλουμε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των δημοτών του Λασιτίου σε αυτό το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο, μέχρι, από το καλό χωριό μέχρι τη γέφυρα Πλουζή που κινδυνεύουν να σκοτωθούν ζωές καθημερινά. Με τις δαλίζες να πηγαίνουν σφαίρα. Γιατί δηλαδή πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τον κυκλοφοριακό φόρτο και να λάβουμε υπόψη μας την ασφάλεια των δημοτών του Νομού Λαστείου. Εκτός και αν αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν τον βόρειο δυτικό άξονα βάλουν διόδια και τους ενδιαφέρει πώς θα οικονομήσουν για να μπορέσει το έργο να γίνει χωρίς να βάλει το κράτος χρήματα. Εάν είναι να μας το πούν ξεκάθαρα. Γιατί θα αλλάξουμε άποψη εμείς. Αν χρειαστεί να πληρώσουμε για να γίνει το έργο μέσω διοδίων όπως έγινε και από την Αθήνα να πάμε στο αεροδρόμιο, θα αναγκαστούμε να το κάνουμε. Με τίποτα δεν πρέπει να σταματήσουμε την ανάπτυξη του Νομού Λαστιδίου όταν βλέπετε ότι καθημερινά δεκάδες καινούρια τουριστικά συγκροτήματα φτιάχνονται από τη μία άκρη του νομού μέχρι την άλλη και βέβαια και οι αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίες επενδύει ο κόσμος και έχει θέλει τη στήριξη και των Δήμων και της περιφέρειας και του κράτους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος Υπείας, ο κύριος Θοδωρής Πατεράκης, να ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Μπορεί η περίοδος να είναι προεκλογική και μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι βρίσκουμε ευκαιρία κάποιοι να πούμε με λίγο μεγαλύτερη ένταση και έμφαση και πιο έτσι παρορμητικά κάποια πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή έτσι όπως περιγράφεται. Όπως την περιγράψαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Το θέμα που αφορά το ΒΟΑΚ για το Νομό Λαστείου έχει ξεκινήσει να απασχολεί την κοινωνία από τη δεκαετία του 80. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει.
Επίσης, δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς ότι οι τελευταίες διοικήσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κάναν ένα τεράστιο έργο, μια τεράστια προσπάθεια για να καταφέρουμε, γιατί ήμουν και εγώ μέλος τότε στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και βλέπω και το Μανώλη του Πλατεία εδώ, τότε συνεργάτη, να καταφέρουμε να φτάσουμε σε επίπεδο ρημότητος τα κομμάτια του ΒΟΑΚ από την Νεάπολη μέχρι τη Σιτία. Τεράστια προσπάθεια. Να ξεπεράσουμε τη δυσκολία της αρχαιολογίας στην παράκαμψη της Παχιάμου, να ξεπεράσουμε τη δυσκολία που εμφανίστηκε στο Καλό Χωριό, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες εδώ στο κόβο του Αγίου Νικολάου. Όλα αυτά ήταν μια τεράστια προσφορά της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στο νομό Λαστείου. Βλέπουμε όμως τώρα αυτή την προσφορά να μην την αξιοποιούμε. Είχαμε ανατεθεί μελέτες στη δεκαετία κοντά το 2000, αν θυμάμαι καλά, 2003-2004, Μανώλη, καλά θυμάμαι τότε. Λοιπόν, αυτές προχωρήσανε σε ένα σημαντικό στάδιο. Θυμάμαι η μελέτη Καβούση Σιτία μπήκε στο σιρτάρι. Πήγαμε όμως οι βουλευτές από εδώ, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι, τη βγάλαμε από το σιρτάρι και ξαναξεκίνησε κι αυτή. Και τώρα είμαστε στη φάση, όπως περιέγραψε η κυρία Μετράκη, στο να είναι έτοιμο το κείμενο των μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε λίγο θα μοιραστεί στους φορείς για να δημοδοτήσουμε. Όλη αυτή λοιπόν η προσπάθεια, και το λέω με τα γνώσεις λόγου, την τελευταία τετραετία σταμάτησε να χρηματοδοτείται. Και αυτή ήταν και η ένσταση, τουλάχιστον η δικιά μας, όποτε είχαμε συναντήσεις και με τον κύριο Σπίρτζη και με όλους τους άλλους τεχνικούς φορείς. Γιατί δεν δινόταν χρήματα για αυτές τις μελέτες. Και επίσης, γιατί δεν υπέγραφε ο κύριος Σπίρτζης την έγκριση της προμελέτης για το Κολό Χωριό για Φερεφουζή. 2,5 χρόνια είναι στο σιρτάρι αυτή η έγκριση και δεν υπογράφεται. Γιατί να μην σκεφτώ λοιπόν εγώ ότι σκέφτεται το πολιτικό κόστος. Μα άμα βάζουμε το πολιτικό κόστος παραπάνω από την ανάπτυξη, τότε δεν πρέπει να διοικούμε. Σε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, έχουμε μία οριμότητα η οποία με μία άμεση χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων, άμεση όμως, που αυτή την άμεση την έχει υποσχεθεί να λέμε την αλήθεια ο κύριος Πίρτσης, από τότε που έγινε το αναπτυξιακό συνέδριο, δεν μπήκαν όμως χρήματα στους αντίστοιχους κωδικούς για να πιστούμε κι εμείς ότι αυτά που λέγονται γίνονται. 2 εκατομμύρια λοιπόν άμεσα και ολοκληρώνονται αυτές οι μελέτες. Και θέλουμε και 1,2 εκατομμύρια περίπου, από ό,τι μας λένε αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, οι τεχνικοί, για να γίνονται οι τεχνικές μελέτες στα τεχνικά τα οποία θα χρειαστεί στη συνέχεια να ενσωματωθούν στην οριστική μελέτη αυτών των τμήματων. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Εάν ξεκινούσαμε από την αρχή τη χρηματοδότηση αυτών των μελετών, τώρα θα είμαστε σε πλήρη οριμότητα. Άρα θα προλαβαίναμε να βάλουμε και στο τωρινό ΕΣΠΑ τουλάχιστον ένα κομμάτι από τη στιγμή που και η περιφέρεια Κρήτης είναι της ίδιας άποψης. Και μπορεί να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων από το Μεξάντα εδώ. Άρα λοιπόν, άμεσα 2 εκατομμύρια. Όχι μόνο λόγια. Άμεσα. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να γίνει αυτό. Άμεσα. Υπογραφή, έγκριση της προμελέτης. Το γεγονός ότι κάποιοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει καμία σχέση με την πορεία του έργου. Σε ένα χρόνο ολοκληρώνονται οι μελέτες. Γίνονται ό,τι συμπληρωματικές χρειάζεται μετά μελέτες των τεχνικών έργων που χρειάζονται, βρίσκεται σε αυτή την χρονική διάρκεια και το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο και έχουμε μια αυξημένη οριμότητα. Όμως, όχι μόνο λόγια. Το γεγονός, και θα πω και εδώ το παράπονο μου και σε αυτό, το γεγονός ότι το χαμέζει, ναι μεν ολοκληρώνονται τώρα, αλλά θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί τώρα και 3 χρόνια, αυτό δεν φταίμε εμείς. Μανώλη, δεν φταίμε εμείς. Τότε ο κύριος Πίρτζης, είχαμε πάει στο γραφείο του
Και έλεγε, θα στείλω στον εισαγγελέα, ξέρω εγώ, τους προηγούμενους. Στείλ τους. Περιμένετε. Μα στείλ τους, μα δεν μας νοιάζει εμάς. Στείλ τους, αλλά δώσε την άδεια, την έγκριση να ξαναγίνει ο διαγωνισμός, να μπει νέος ανάδοχος. 10 εισαγγελίες να μπουν. 10, δεν μας νοιάζει, αυτό λέγαμε. Και τώρα φτάνουμε πάλι στο παραπέντε και μπορεί να μην προλάβουμε και τη φετινή σεζόν. Μπορεί να μην την προλάβουμε, δεν ξέρω. Συνεχώς με τις κακοκαιρίες πάμε, επειδή το παρακολουθώ το έργο, βδομάδα τη βδομάδα. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι, υπάρχουν τρόποι να μας πείσει η κυβέρνηση, η σημερινή, ότι το ΒΟΑΔ, το κομμάτι στον ομόλο αστείου, το βλέπει όπως βλέπει και τα υπόλοιπα κομμάτια. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα κάποιων τροποποιήσεων στην αρχική λογική της σύμβασης που αφορά τις παραχωρήσεις, την μέθοδο της παραχώρησης, εγώ κάνω μια επισκέψη, δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί. Αν δει στην παραχώρηση ο ανάδοχος το δρόμο να τον εκμεταλλεύεται 10 χρόνια, ας τον εκμεταλλεύεται 12 και με αυτά τα χρήματα να κάνουμε και το κομμάτι του Σολασίδη. Απλά πράγματα. Και να βάλει και το δημόσιο. Ορίστε, μία πρόταση. Εφόσον τελικά δεχόμαστε ότι και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παίξει τον αναπτυξιακό ρόλο έτσι όπως λέμε, ας κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον εδώ στον Ομοβλαστείου με προσπάθειες προηγούμενων αρχών έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Δεν έχουμε δει τη σημαντική διάθεση και πρόθεση η οποία μόνο με χρηματοδότηση αποδεικνύεται της ολοκλήρωσης αυτών των προσπαθειών. Αυτό είναι δεδομένο. Σήμερα είπε προηγουμένως ο συνάδελφος ο Θεοδόσης ότι εκατομμύρια κυβικό νερό πάνε στη θάλασσα. Και σε κάποιες περιοχές έχουμε και πλημμύρες και κινδυνεύουν και ζωές. Χρόνια τώρα έχουμε όριμες μελέτες και για τις λιθίνες και για τις ηχοχλακές. Και η ΖΟΥ 2 χρόνια δεν περπατάει. Οι ηχοχλακές από πέρυσι τον Απρίλιο έχουν εκετεύσει διαπράτησης. Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο δεν εντάσσει αυτά τα έργα στο ΕΣΠΑ το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο από τον Ομολαστείο. Έχουμε όριμες ή σχεδόν όριμες μελέτες και δεν έχουμε εκτέλεση αυτών που έχουν οριμάσει. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουν όλοι υπόψη τους. Σοβαρά πλέον. Εγώ χαίρομαι που είδα σήμερα ότι κάποια επιπλέον τμήματα σχεδιάζεται να γίνουν στον Ομολαστείο του ΤΕΗ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, να τα δούμε και αυτά τα τμήματα. Να υλοποιούνται. Να δούμε και διορισμούς. Γιατί το τμήμα της Ιδίας όταν είναι ένα, κινδυνεύει να φύγει ανά πάσα στιγμή. Η πρόθεση, πρόθεση, η καταγραφή της πρόθεσης εντάξει, αλλά να δούμε και αντισπράγμαση πώς αυτό μεταφράζεται. Διορισμούς καθηγητών και δεύτερα τμήματα. Γιατί ναι, μεν η πρόταση της Επιτροπής ήταν η σχολή μουσικής να γίνει στο Λασίδι, αλλά βλέπουμε ότι πήγε στο Ρέθυμνο. Γιατί κάποιοι άλλοι πιέσαν περισσότερο φαίνεται. Να τα καταγράφουμε και αυτά στο μυαλό μας, όντας σε μια τέτοια περίοδο. Ευχαριστώ για την ανοχή σας, συγγνώμη για την ένταση, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο προχώρητο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλώ ο κύριος Μανώλης Θραψανιώτης, βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει στο Δήμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια καλή είδηση, πιστεύω, για το Λασίδι, ότι επιτέλους μπαίνει στο χάρτη, στο κάδρο, με την ανώτατη εκπαίδευση στην Κρήτη, με το νέο Πανεπιστήμιο που δημιουργεί, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο νομός Λασιθίου μπαίνει στο κάδρο της ανώτατης εκπαίδευσης, με τη δημιουργία σχολής με έδρα τον Άγιον Κόλο και τμήματα τα οποία παραμένουν στην αισθητεία του ΤΕΗ Διατροφής και Διαιτολογίας, η Σχολή Φυσικοθεραπείας, η οποία χωροθετείται στην Ιερά Πέτρα, τη Σχολή, το Ερευνητικό Κέντρο, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τουρισμού, το οποίο χωροθετείται επίσης στον Άγιον Κόλο. Και θέλω να πω ότι αυτή η επιλογή ήταν συνειδητή.
με την έννοια να προστατεύσουμε το ΤΕΙ διατροφής και διαιτολογίας, να μην φύγει από την ΙΕΑ, από τη ΣΥΤΙΑ. Τώρα δεν υπάρχει αστερίσκος. Η σχολή φυσικοθεραπείας στην Ιεράβετρα και το ΤΕΦΑ στον Άγιο Νικόλαο αποτελούν και τα τρία μαζί μια συνέργεια τα οποία αναφέρονται στην ποιότητα ζωής. Σε συνδυασμό και με το κέντρο αποκατάσταση στη Νεάπολη, νομίζω ότι δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας και ποιότητας ζωής με προεκτάσεις. Και θέλω να τονίσω, να είμαι ξεκάθαρος αυτό, ότι αυτό είναι η αρχή και πρέπει να είναι η αρχή και πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα για τον ΑΣΥΤΗ και θέλω να είμαστε εδώ όλοι ενωμένοι, διότι αυτό είναι πρόταση, είναι νομοσχέδιο το οποίο μπήκε σε διαβούλευση. Οι κίνδυνοι καραβουκούν, και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, διότι έχετε δει τις ανακοινώσεις και των Δημοτικών Συμβουλίων και του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου και την ανακοίνωση του Συλλόγου των Καθηγητών του ΤΕΙ κτλ. Ονών νοήτων. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω στο θέμα του βορειοδυτικού άξονα. Έχουμε δύο δεδομένα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ξέρω αν θα πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας ή όχι. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι περάσαμε μια χρεοκοπία. Η χώρα μας χρεοκόπησε. Και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες με ονοματεπώνυμο. Και θα πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Είπε ο συνάδελφος ο κ. Μεβιδάκης προηγουμένως ότι παραχώρησε το βορειοδικό άξονα, κατασκευή βορειοδικού άξονα από εκεί μέχρι στην παραχώρηση. Τι σημαίνει παραχώρηση, σημαίνει διόδια. Τι σημαίνει διόδια, για να έρθω εγώ να επενδύσω, θα πρέπει το κομμάτι αυτό να είναι κερδοφόρο για τον επενδυτή. Γι' αυτό υπάρχουν και οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, οι οποίοι θεσπίστηκαν το 2015 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι για να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα έργο, θα πρέπει να είναι βιώσιμο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αν τα αμφισβητεί κανείς, μπορεί να το στείλω το συνδέεται να τα δει. Για να έρθει κάποιος να χρηματοδοτήσει ένα έργο, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει ένα έργο θα πρέπει να είναι βιώσιμο. Ο ιδιώτης, και υπάρχουν πέντε εταιρείες οι οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την παραχώρηση από Κίσαμο μέχρι Χερσόνησο, υπάρχουν πέντε εταιρείες οι οποίες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να υλοποιήσουν το κομμάτι αυτό, θα πρέπει μέσα από τα διόδια να έχουν να βγάλουν τα χρήματά τους και το δεύτερο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτός ο δρόμος όταν αποπληρωθεί θα πρέπει να συντηρηθεί τώρα. Άρα λοιπόν παραχώρηση από Χανιά μέχρι Σιτία με αυτούς τους όρους είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και προτείνεται παραχώρηση από Χανιά μέχρι Κίσαμο μέχρι Χανιά, μέχρι Χερσόνησο. Από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη το τμήμα αυτό προτείνεται να κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ, δηλαδή με συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το τμήμα Αγίου Νικολάου Νεάπολης προτείνεται από τα διάθετα των Πάνορμο, Αξάντη, τα χρήματα τα οποία πρότεινε ο συνάδελφος κ. Πλαγιωτάκης να πάνε για τον δρόμο Καλό Χωριό Ιερά Πέτρα, προορίζονται για τον δρόμο Νεάπολη Αγίου Νικολάου. Από εκεί και πέρα. Είναι λογικό και πρέπει να διεκδικήσουμε να δημιουργηθεί, να γίνει το υπόλοιπο κομμάτι Σιτία Άγιο Νικόλαο Παχιάνος. Σε αυτό έχει ζητηθεί ήδη με ποσό 570.000 να ολοκληρωθεί η μελέτη, Φρουζή Παχιάνος. Έχει επίσης ζητηθεί να ολοκληρωθεί και η μελέτη η οποία χρειάζεται. Δεν είναι ολοκληρωμένη μελέτη καλοχωριό Φρουζή. Με την αίρεση, ό,τι έχει γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο θα εκδικαστεί στις 30-20 Οκτωβρίου, είναι ένα εκατομμύριο περίπου το συμπληρωματική πίστοση, η οποία χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η μελέτη, να μπορέσει να δημοκρατηθεί. Άλλο ένα εκατομμύριο επίσης είναι το κόστος της μελέτης, το συμπληρωματικό κόστος της μελέτης που χρειάζεται να ολοκληρωθεί η γέφυρα Φρουζή Παχιάνος. Είναι τα 2 εκατομμύρια που ζητήσαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη από τον Υπουργό και τα οποία υποσχέθηκε ότι θα διαθέσει για να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες. Από εκεί και πέρα η υλοποίηση των έργων
υλοποίηση των έργων θα γίνεται με βάση προτεραιότητες που υπάρχουν και που αν θέλετε μπορούμε να τις δούμε. Και νομίζω προτεραιότητα από ό,τι φαίνεται σε όλους είναι αποδεκτό το καλό χωριό μέχρι την Παχιά μου. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση να γίνει υλοποίηση σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω και κάποια πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Πλαγιωτάκης, είπε ότι δεν θα κάνω κριτική. 4 χρόνια τι κάνατε. Μα 40 χρόνια, κύριε συνάδελφε. 40 χρόνια. Βόλιος οδικός άξονας. Από το 1970 κατασκευάστηκε τα 51 χιλιόμετρα. Και αυτά, όχι πλήρως. 51 χιλιόμετρα. Δηλαδή, είχα κάνει μια δήλωση πριν από λίγους μήνες ότι με το σκαπέτι να κάνουμε αυτά τα χιλιόμετρα, αυτά έχουμε κάνει στα 40 χρόνια. Στα 4 χρόνια αυτά. Έγινε ο σχεδιασμός, πήρε τις εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην το ξεχνάμε γιατί είναι σαν έργο διευρωπαϊκό δίκτυο με τετράγωνο με διαχωριστική στη μέση, ήθελε τις εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και θα πρέπει λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις αυτές να έχουν πιστικότητα ότι μπορεί να υλοποιηθεί το έργο και ότι θα είναι βιώσιμο. Άρα λοιπόν ερχόμαστε μέσα από 4 χρόνια αυτά να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο για τον βόρειο οδικό άξονα από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Εκείνο που θα ήθελα όμως να πω επίσης είναι ότι άκουσα εδώ τους δημάρχους να διαμαρτύρονται και να λένε ο καθένας είναι λογικό να ζητάει αυτά που ζητάει. Να πω όμως ότι μέσα από το Φιλόδημο για πρώτη φορά στο Λασίτι μόνο έχουν διατεθεί γύρω στα 14 εκατομμύρια με πρόβλεψη να πάνε στα 20. Μπορεί και να τα περάσουν. Αυτά δεν δείχνει ένα ενδιαφέρον για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μα δεν κάνω απολογισμό εδώ τι έχουμε κάνει. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένο έργο, αλλά ξεφεύγει στη συζήτηση. Εδώ δήμαρχε, ενώ αγαπητέ δήμαρχε. Εδώ μιλάμε για τον Οδυσσέα. Αγαπητέ δήμαρχε, στη συζήτηση βάλατε εσείς το θέμα και ο κ. Πατέρα. Για το προσαγωγό σα είπαμε και ευχαριστώ. Το προσαγωγό του με το φιλόδοξο που μεταφράζει αλλού. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένο έργο, για τον δήμαρχε. Δεν κάνουμε απολογισμό. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν εσύ έχετε κόντρα τον κύριο Πλαγιωτάκη, γιατί κάνω τον χρόνο. Εδώ ήρθα να μιλήσω για το ΒΟΑΚ, να τελειώσουμε και να δούμε τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Αλλιώς να φύγουμε. Δήμαρχε, όλα αυτά μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να την ακούμε. Εγώ παρεμπιπτόντως το βάλω αυτό. Έβαλα για δύο ζητήματα κέρια, τα οποία είπα ότι φέρνουν το κάδρο στον Λασίθι, στο κάδρο τη ισόρροπη ανάπτυξη και τόνισα μάλιστα ότι είναι η αρχή. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό για να διεκδικήσουμε παραπέρα και άλλα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νερό που πάει στη θάλασσα, τις μελέτες που έχουν γίνει, εδώ το 2017, το Δεκέμβριο, ολοκληρώθηκε η μελέτη για τον Φράγκο του Ρωμιανού, για τον προσαγωγό του Μύρτου. Τώρα, με την εκδίκαση στο δικαστήριο, μέσα στο 19, το έργο θα προκηρυχθεί. Η γέφυρα στο Χαμέζι ολοκληρώνεται, θα παραδοθεί μέχρι τις 25-30 Απριλίου. Να θυμίσω εδώ στον κύριο Πατεράκη ότι υπήρξαν τρεις εκπτώσεις του εργολάβου από τότε που ήρθε ο κύριος Σπύρτης και το εξήγηλε. Και να θυμίσω επίσης ότι υπάρχει υπερβάτωρη στη δικαιοσύνη. Αυτές ήταν οι πολιτικές προηγούμενες. Δήμαρχε, όταν προσφύγω στο δικαστήριο, πώς εγώ θα συνεχίσω. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι βρέθηκε τρόπος για να μπορέσει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο. 3 χρόνια να ολοκληρωθεί η γέφυρα στο Καμέζι. Πόσα χρόνια ήταν σε διαδικασία να υλοποιήσεις? 7, 8, 9. Εδώ μια κατολίσθηση στο σεμινάριο. Κάναμε 6 χρόνια να την ολοκληρώσουμε. Και εγκαλούμε τώρα μια κυβέρνηση 4 χρόνων, η οποία δεν έχει κάνει όλα αυτά τα οποία δεν κάνανε και οι ίδιες οι προηγούμενες τα υπόλοιπα χρόνια. Εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο. Εάν υπάρξει κάτι, μπορώ να μιλήσω πληρωματικά. Ευχαριστώ. Συμπληρωματικά στο τέλος, όποιος επιθυμεί μπορούν να κάνουν και παρατηρήσεις ή να πούμε το οτιδήποτε. Ο κύριος Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, έχει το λόγο τώρα, κύριε Περιφερειάρχη. Να χαιρετήσω και εγώ τη σημερινή συνάντηση, να συγχαρώ για την πρωτοβουλία και να πω ότι ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. 2006, 2007, 2008, 2009.
ως Ευρωβουλευτής. Επερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Η κυρία Επίτροπος, η κυρία Κούμπνερ, κάθε μήνα στο γραφείο της. Επίσκεψη. Γιατί δεν κάνετε μια εταιρεία τύπου Εγνατία να προετοιμάσει τις μελέτες. Η απάντηση. Δυστυχώς, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, μελέτη για τον βόρειο δικό άξονα δεν υπήρχε. Υπεγράφει την προηγούμενη Παρασκευή, πριν από 10 μέρες, από τον κύριο Υπουργό, η μελέτη για τον βόρειο δικό άξονα πώς θα γίνει. Επίσης, είχε ξεκινήσει η μελέτη από τον Άγιο Νικό, από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο και είδαμε ότι αν αυτό προχωρούσε, θα ήταν Ηράκλειο, Άγιος Νικόλος έξω. Τι κάναμε. Εμείς που δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα ούτε στον καθαρισμό του βόρειου δικού άξονα. Είναι διευρωπαϊκό δίκτυο, ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών για να κάνει οτιδήποτε. Γιατί ο κόσμος, ό,τι αν γίνει, λέει περιφέρεια. Χρηματοδοτήσαμε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με ένα ποσό για να ολοκληρωθεί η μελέτη και να έρθει μέχρι τον Άγιο Νικόλο. Εξέφρασα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και να λέω τα πράγματα με την αλήθεια. Εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου πάνω στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε τεθεί. Και ο κύριος Στραψενιώτης ήταν στο μήνυμα υπουργικό που κάναμε στο Ηράκλειο παρουσία του Πρωθυπουργού για τον τρόπο πώς θα πάμε και πώς θα κάνουμε. Γιατί δεν είναι ότι επειδή το λέει ένας υπουργός, όποια κυβέρνηση αν είναι, εμείς πρέπει να πιστεύουμε τι θα γίνει. Πράξη θέλουμε. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρξε στην μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού υπήρξε μια καθυστέρηση που μπορούσε να έχει βγει, γιατί υπάρχουν 4 εκατομμύρια εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών. Ως ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όχι με χρήματα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που μπορούσε να έχει ξεκινήσει και να προχωρήσει. Όμως, το ζητούμενο ποιο είναι. Το ζητούμενο για μας ως Περιφέρεια Κρήτης, που παρότι κανείς δεν μας δίνει καμιά σημασία διαχρονικά από το 2011 που είμαστε μέχρι σήμερα, για να μην πούμε ότι είναι σήμερα και δεν ήταν το 2011, γιατί εμείς καταθέσαμε πρόταση το 2011. Να δοθεί στην Περιφέρεια να ετοιμάσει τις μελέτες. Να πάρουμε 300 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους και 300 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να προχωρήσουμε 600 εκατομμύρια. Όμως το Υπουργείο, διαχρονικά όλοι οι υπουργοί δεν ήθελαν για να γίνει και ως δημόσιο έργο. Ένα παράδειγμα. 2009. Ως υφυπουργός ζητώ να δω το χρονοδιάγραμμα από αρμόδιες από το Υπουργείο Υποδομών. Το χρονοδιάγραμμα για το βόρειο δικό άξονα. Προγραμματίζουν στα δύο κοινοτικά πλαίσια 600 εκατομμύρια για να διατεθούν στο βόρειο δικό άξονα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν υπάρχει ο σχεδιασμός 1 δισεκατομμύριο περίπου που λένε, με τα 600 εκατομμύρια με 40% έκπτωση μπορούσε το έργο να γίνει ως δημόσιο και να έχει προχωρήσει αν υπήρχαν οι μελέτες. Δεν έγινε. Ξέρετε πόσα απορροφήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Από τα 600 εκατομμύρια απορροφήθηκαν από δύο χρηματοδοτικά πλαίσια 115 εκατομμύρια. Εδώ μην μου πει κανείς ότι δεν φταίει κανείς ή φταίει η περιφέρεια που δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ας βρεθεί ένας να πει γιατί δεν έγινανε. Γιατί ήθελαν τα χρήματα να πάνε στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή ήταν η επιταγή που δινόταν διαχρονικά. Να πάρω το 2013, γιατί τα γραπτά μένουν. Διημερίδα στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Στο Χρυσόστομο, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Ήταν ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και αναφέρεμε ότι μας παίρνετε από την Κρήτη, κύριε Γενικέ, 200 εκατομμύρια. Και ποια είναι αυτά τα 200 εκατομμύρια. Είναι το εξάντι πάρωμο που είπε προηγουμένως ο κ. Πλαχιωτάκης
και μας παίρνετε και το Γούρνες Χερσόνησος που το μεταφέρετε σταδιώς στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Συν την παράκαμψη των Μαλίων, συν την παράκαμψη της Γιάννου. Ακούστε, αν αυτά τα χρήματα ήταν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σε αυτή θα είχαμε ακόμα 200 εκατομμύρια για να γίνουν έργα και να μην συζητούμε. Εδώ μπορεί να απαντήσει κανείς. Αλλά ερώτημα για όλους, σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους υπουργούς που ήταν. Προχωρήσαμε λοιπόν, 2014. Έρθει στο Ηράκλειο ο κ. Χρυσοχοΐδης, υπουργός υποδομών. Σε όλα τα χρόνια που είμαστε στην περιφέρεια, ποτέ δεν μας δόθηκε να πούμε ναι, εμείς θα κάνουμε μια μελέτη. Και όπως είπε ο Θοδωρής, πήγαμε και ανοίξαμε από τα γραφεία του υπουργού και βγάλαμε τη μελέτη αυτή η δήμαρχη και ο περιφερειάρχης. Ήταν σε τάρτζα ήτανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα θα κάνω την πρόταση τι πρέπει να δούμε για την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να φύγουμε με μια πρόταση από εδώ. Προχωρούμε λοιπόν, τα χρήματα αυτά, τα 600 δεν απορροφήθηκαν. Για παράδειγμα, στα δύο πλαίσια αυτά η Περιφέρεια Κρήτης διαχειρίζει 1 δισεκατομμύριο, το 1 δισεκατομμύριο το έκανε 1,50. Το αυξήσαμε. Το Υπουργείο ήταν μόνο 115 εκατομμύρια. Σήμερα λοιπόν, λέω για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αναφέρθηκε γιατί αυτό το οποίο βάλαμε είναι γιατί είναι μια πρόταση να γίνει το έργο ως δημόσιο και να μην πληρώνουν διόδια οι κριτικοί. Μετά από πολλές διαφορετικές απόψεις και προτάσεις, το απεδέχθη. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο γραφείο ο υπεύθυνος για την Ελλάδα. Η Κρήτη δεν έχει άλλο δρόμο παράλληλο για να πάνε οι άνθρωποι, άρα δεν θα πληρώνουν διόδια κριτική. Δεν είναι δήλωση δική μου, μέσα από το γραφείο είναι ο αρμόδιος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα σε όλο αυτό το διάστημα, εμείς ως περιφέρεια είχαμε συναντήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα που πηγαίνει καλά για τη χρηματοδότηση και περιμένουμε να γίνει ο διαγωνισμός. Είδαμε όμως, αγαπητοί φίλοι, και κάτι άλλο στην πορεία. Είδαμε ότι μπήκε στις εφημερίδες μια άλλη πρόταση για να πηγαίνει στο μέσο της Κρήτης και να γίνει ένας δρόμος με άλλη χάραξη. Αυτό θέλει 5 δισεκατομμύρια ή λιγότερα, αλλά δεν μπορούμε να συζητούμε σήμερα με αυτή την οικονομική κρίση ότι μπορούσε να γίνει στη μέση χωρίς να υπάρχει καμία μελέτη περιβαλλοντικών ή οτιδήποτε, ή απαλωτριώς ή αρχαιολογικές ή οτιδήποτε. Τώρα το Υπουργείο επέλεξε μία πρόταση που είναι κοντά στη δική μας πρόταση και του ΟΑΚ. Έχουμε κάνει μία επιστολή κοινή στον Υπουργό για να δει την πρόταση του Τονιόλου που έχει γίνει, Δημήτρη, από τον Τονιόλο η πρόταση για να είναι και να δει τις τροποποιήσεις που μπορούν να υπάρξουν. Καταθέσαμε επίσης μία πρόταση και είπαμε και για τα τμήματα προσθήκησαμε αυτό που αναφέρει και ο Υπουργός πριν από 10 μέρες που είναι στα Χανιά και προς τη Σιτία, αφού υπάρχει η προαίρεση να μπορούν να μπουν ακόμα 32 χιλιόμετρα, να πάνε τα μισά από τη μία μεριά και τα άλλα από την άλλη μεριά. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που πρέπει να πω. Υπάρχει προαίρεση και στο ΖΙΤ που γίνεται από τη Χερσόνησο προς Νεάπολη, 16 χιλιόμετρα. Άρα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνετε το ΖΙΤ αυτό τα 16 χιλιόμετρα να πάει από το καλό κοριό Παχιάμο. Να τα χρήματα. Ορίστε την πρόταση. Άμεση πρόταση. Αφού είναι προαίρεση από τη μια μεριά, είναι προαίρεση και από την άλλη με το ΖΙΤ. Και επίσης, δεν είναι μόνο τα ευρωπαϊκά, γιατί είπες, αγαπητέ Γιάννη, η περιφέρεια να βάλει 90. Δεν έχει περιφέρεια για να βάλει 90, είναι στο Υπουργείο Υποδομών. 90 η περιφέρεια Κρήτης, ό,τι στοιχίζουν όλα. Δεν είπα 90, είπα τα 50 πάνω από 60. Έτσι είναι σαφής η πρότασή μου. 50 εκατομμύρια και αν χρειαστούν 10-20, θα γίνει μια θεώρηση του ΕΣΠΑ. Αυτή ήταν μια πρόταση δική μου που έκανα στο κύριο Υπουργό για να πάρει. Και λέει ότι το βάζει τώρα στη Νεάπολη, το λέει ότι το βάζει από τη Νεάπολη να έρθει ο Νικόλαος. Αλλά θεωρώ δεν έχει σχέση. Όχι, όχι, δεν είναι. Όχι.
Δεν είναι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, ποια είναι τα ποτήχια. Γιατί μου είπε συνάντηση ο κ. Σαμαράς στο Ηράκλειο το βόρειο δικό άξονα, και αν την είδατε εσείς στη συνάντηση, την είδα κι εγώ. Ως περιφερειάρχης. Στη γνωσό όταν κάναμε τα εγγένεια του μουσείου. Ζήτησα συνάντηση. Όπως το έχω καταθέσει όλους τους πρωθυπουργούς. Την αγωνία των κριτικών. Και για μας είναι βόρειος ο δικός άξονας από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Και αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι. Όποια θέση αν έχουμε αύριο. Είτε εμείς είτε εσείς. Όποια θέση αν υπάρχει. Αυτή είναι η θέση των κριτικών. Και θεωρώ ότι πρέπει με μία συνάντηση με τον Υπουργό, εάν δεν δώσει τα 2-3 εκατομμύρια, η περιφέρεια να λαμβάνει να τα βάλει. Το έχουμε ξαναπεί, Θοδωρή, ότι τα 3 εκατομμύρια αυτά τα βάλαμε. Να μας πει όμως ο Υπουργός την άλλη εβδομάδα, αγαπητέ Μανώλη, ότι δεν τα βάζει, θα τα βάλει η περιφέρεια Κρήτης. Να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Γιατί τι πρέπει να δούμε, πρέπει να δούμε την επόμενη προγραμματική περίοδο. Εάν έχουμε αυτά έτοιμα, θα μπει στην επόμενη προγραμματική περίοδο και σε ευρωπαϊκό έργο. Αν δεν το έχουμε, θα ξανασυζητούμε πάλι καλά να είμαστε και από ποια θέση αν είμαστε και θα λέμε μετά από 10 χρόνια, είπε ο πρόεδρος, η κόρη του, αν το δει τα εικονάκια του, μπορεί να μην το δει, άμα δεν είναι η μελέτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα οι μελέτες πρέπει να ολοκληρωθούν. Δεν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να τις κάνετε εσείς τις μελέτες, δώστε μας να τις κάνουμε εμείς. Να προχωρήσουμε τις μελέτες. Γιατί εδώ τι θέλετε ακόμα μια φορά. Το λέω δημόσια. Εάν η περιφέρεια Κρήτης είχε από το 2011 την ευθύνη για να είναι να κάνει τις μελέτες ή το έργο, σήμερα το μισό έργο θα είχε γίνει ως δημόσιο. Και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων που πρέπει να δίνεται. Όμως, αυτή τη στιγμή πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να δούμε τα θετικά ότι προχώρησαν κάποια πράγματα, γιατί έγινε ο πρώτος διαγωνισμός με τη σύμβαση παραχώρησης, έγινε τους ΔΙΤ, να προετοιμαστεί η μελέτη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Νεάπολη ως δημόσιο έργο και παράλληλα ό,τι είναι μόλις βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας να οριστικοποιηθούν οι μελέτες και να είμαστε πανέτοιμοι ούτως ώστε στο πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο ευρωπαϊκό συν τα 16 χιλιόμετρα από το έργο το οποίο υπάρχει για το ΣΔΙΤ να πάει από τη μεριά προς την Ιερά Πέτρα και Σιτία. Αυτή είναι μία πρόταση και θεωρώ, κύριε Θαρσανιώτη, να ζητήσω μία συνάντηση με τον Υπουργό ή αν κατέβει στην Κρήτη, που θεωρώ ότι πρέπει να κατέβει, να πάμε σε αυτή τη λύση, να ξέρουμε και εμείς ότι προχωρούν αυτές οι μελέτες και εμείς πάλι το δηλώνω δημόσια ότι εάν δεν δώσει το Υπουργείο, αναλαμβάνει από τον προϋπολογισμό της η περιφέρεια να το χρηματοδοτήσει. Να πάμε και όποιος είναι αύριο μεθαύριο, είτε περιφερειάρχης, είτε υπουργός, να προχωρήσει αυτά τα έργα. Να πω επίσης για το Χαμέζι η γέφυρα, ο Γιάννης Μπλαγιωτάκης, βουλευτής, μαζί με τον το Μιχάλη τον Καρχημάκη, εγώ είμαι υπουργός, πλαστές εγγυητικές, αγαπητοί, για να θυμάσαι τον αγώνα που έκανε τότε, μαζί με τον Μιχάλη τον Καρχημάκη, και εγώ είμαι υπουργός, πλαστές εγγυητικές. Βγήκε αυτό. Και για τα αεροδρόμια μετά από τέσσερα. Ωραία, μην πω τώρα. Λέω για παράδειγμα, γιατί με τον Γιάννη από τότε προσπαθήσαμε, δεν έγινε, έγινε μετά. Φώναζε αυτά που έλεγε αυτός. Ωραία. Βρίσκεται στο τέλος. Βρίσκεται στο τέλος η παράκαμψη του Γουρνών Χερσονήσου που πραγματικά είναι σημαντικό. Μπορούσε όμως από την προηγούμενη περίοδο να έχει ολοκληρωθεί και τώρα να λέμε κάνουμε ένα τμήμα από αυτά τα χρήματα επιπλέον και να μην πάει σε αυτή την περίοδο. Να πάει στην προηγούμενη, αλλά τα χρήματα θα ήταν ελεύθερα να πάνε. Είναι μια λογική, μια τακτική. Γνωρίζουμε και πρέπει να σας πω ότι και με τη νέα επίτροπο, την κυρία Κρέσου, πάρα πολλές φορές έχει χεθεί στο τραπέζι για το βόρειο δικό άξονα. Είναι στην επόμενη προγραμματική περίοδο πρώτη προτεραιότητα, ειδικά τα τμήματα αυτά για να ενωθούν είναι πρώτη προτεραιότητα. Έγινε επιτροπή στην Αθήνα πριν από ένα μήνα και υπάρχει προτεραιότητα για το βόρειο δικό άξονα. Ολοκληρώθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, αλλά και η Κρήτη δικαιούται να έχει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Αυτό πρέπει να δούμε παράλληλα και με τα υπόλοιπα, γιατί πρέπει να δούμε τους διαγωνισμούς. Αλλά να πω για την Λιμνοδεξαμενίσκηζου, οι κάτοικοι προσφύγανε και κάνανε καταγγελίες. Δεν προσέφυγα εγώ. Γιατί ένα περιβαλλοντικό, αν πάρει τώρα 10 αυτά, χαλίκια και το κάνεις. Να δούμε τα έργα αυτά τα οποία είναι όρημα, ποια μπορούν να δουν στην επόμενη περίοδο
και είναι ευθύνη. Εμείς μέχρι 2-300 έχουμε το δικαίωμα να εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας. Έχουμε κάνει αρκετή το έργο εδώ από την περιοχή και προετοιμάζονται ποια είναι όριμο για να μπορούν να μπουν. Να δούμε και τα έργα αυτά πώς θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Ένα ακόμα παράδειγμα και κλείνω, ότι αυτό που αναλάβουμε εμείς για το επαρχιακό δίκτυο όλης της Κρήτης σε 452 σημεία για να μπορεί να γίνει άμεσα αποκατάσταση για την οδική ασφάλεια, έχουμε εργολάβο. Θα ξεκινήσει μετά τις εκλογές. Έχουμε εργολάβο, θα ξεκινήσει Μάιο-Ιούνιο, 452 σημεία. Κύριε Υπουργείο, με όλους τους υπουργούς διαχρονικά, τι έχετε προετοιμάσει για να μπορεί να ενταχθεί? 35 εκατομμύρια έργο. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αν αρμοδιότητα υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, και το γνωρίζουν όλοι οι δήμαρχοι, γιατί είμαστε μια γροθιά σε όλα, γιατί πρέπει να πω ότι πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει μόνο οι δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης να πάρουν από τα βιώσιμα σχέδια, και είπαμε όχι. Και το Ρέθυμνο και το Λασίδι πρέπει να πάρει 10 εκατομμύρια και πήραν οι τρεις δήμοι εδώ από τα 10 εκατομμύρια η Ιερά Πέτρα, Άγιο Νικόλαο και Οροπέδιο, και η Σιτία μπήκε στο πρόγραμμα το ενιαίο με τα γεωπάρκα που είναι και στην UNESCO με άλλα 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι η λογική που πρέπει να έχουμε εμείς, ότι έχουμε την ευθύνη. Μπορεί να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά, βρήκαμε όμως εμείς τον τρόπο και το Ρέθυμνο και το Λασίδι να πάρει, που ήταν απ' έξω. Και πήρε 4 εκατομμύρια η Ιερά Πέτρα, 4 εκατομμύρια ο Άγιος και 2 εκατομμύρια το Οροπέδιο. Συν αυτά που θα προετοιμάσει μέσα από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ο Δήμος της Σιτίας. Αυτή είναι η λογική της ισόρροπης ανάπτυξης. Και όχι επειδή βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο το Ηράκλειο και τα Χανιά πρέπει να πάρουν, που έχουν πάνω από 80.000 κατοίκους. Ή τι έργα είναι όρημα πάνω στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Υπάρχουν δύο περιοχές εδώ που δεν έχουν ενταχθεί. Βγάλουμε πρόσκληση, θα ενταχθούν. Κοντά στα 20 εκατομμύρια. Βγάλαμε, είπα, πρόσκληση, θα ενταχθούν. Να τι κάνει η περιφέρεια το αποκεντρωμένο αν έχει. Αυτό είναι. Όποιος αν είναι περιφερειάρχης, αυτό πρέπει να ζητήσουμε αύριο. Ενωμένοι, μια γροθιά μαζί με τους βουλευτές μας. Έτσι, σέβομαι και τιμώ όλους τους βουλευτές, το γνωρίζουν πολύ καλά για τη συνεργασία που είχαμε, όλους τους δημάρχους, μια γροθιά, κύριε Υπουργέ, κύριε Σπύρτζη, αυτό θέλουμε αύριο. Αν δεν το βάλετε, το βάζουμε εμείς για τις μελέτες. Το Α και το Ω είναι. Και ένα διευρωπαϊκό δίκτυο που ορίζεται διευρωπαϊκό δίκτυο, λέει ο νόμος ότι η αρμοδιότητα είναι του Υπουργείου. Είχε ο Α, πήραν κάποιες αρμοδιότητες που είχε ο Α. Τι πήρε το Υπουργείο. Το Υπουργείο κάνετε εσείς τι θέλετε. Πώς εμάς μας εγκαλείτε όταν δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε καθαρισμό να κάνουμε. Πώς. Μια πέτρα να πέσει πρέπει να πάει η περιφέρεια. Όχι, πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο να καταγίνουμε τον Υπουργό. Δεν γίνεται. Πάμε εμείς και κάνουμε τι μπορούμε και κάνουμε και την απλή καθαριότητα. Οι πέντε πέτρες να πέσουν. Ή οτιδήποτε ατύχημα γίνει. Αυτή είναι. Γελάτε να δείτε τι έχουμε τραβήξει στα Χανιά. Που δεν το πιστεύει κανείς, θα δεν τα δει. Κανείς δεν το πιστεύει. Γι' αυτό ας ενώσουμε τις δυνάμεις εμείς από την πλευρά τη δική μας, ό,τι είναι μαζί με όλους τους φορείς, γιατί πόσες φορές έχουμε μιλήσει με τους προέδρους, όλους τους προέδρους, με τους δημάρχους, να δούμε ενωμένοι. Αυτό θέλουμε εμείς από την εκάστοτε εξουσία. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε αύριο και να κλειστεί το ραντεβού, κύριε Θαρσανιώτη, αγαπητέ Μανώλη, να κλειστεί είτε εδώ είτε στην Αθήνα, γιατί και τα δύο έργα του Οροπεδίου που είναι τα δίχτυα και του Γραμμιανών μπορεί να βγουν. Αλλά στείλανε, ακούστε αγαπητοί φίλοι, στείλανε να πάνε οι απαλωτριώσεις και να πάνε που πηγαίνανε στο δικαστήριο, και αντί να πάνε στην Ιερά Πέτρα πήγανε στη Σιτία, που πήγανε έταξη και γυρίσανε πίσω, πήγανε στο Ζερμιάδου, πήγανε μετά. Από τη Σιτία έγινε ένα λάθος, το στείλανε στη Σιτία, γιατί είχε καλό δήμαρχο, είχε χάμει και πάνε να πάνε στη Σιτία, θα το κάνει. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια, ας ενώσουμε λοιπόν στις δυνάμεις να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό έγινε.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη Κρήτης. Να καλέσω κοντά μας τον πρόεδρο του ΟΑΚ, τον κύριο Κουνενάκη, και στη συνέχεια εσείς, κύριε Πλόντσα, και υπόλοιπους επιθυμών. Αν επιθυμείτε να κάνετε ένα χαιρετισμό. Νομίζω αρκετά υπόθηκαν. Απλώς θέλω να επισημάνω τρία πραγματάκια. Αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, το θέμα μελετών αλλά και άλλων, και η κρίσιμη λέξη και η ουσία, η αποκέντρωση. Η Αθήνα δεν το πιστεύει. Ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Δεν το πιστεύει. Και είμαστε θύματα του συγκεντρωτισμού. Παγίως. Και έχουμε πολλά προβλήματα εξαιτίας αυτής της διαδικασίας. Το άλλο είναι το εξής. Μαζί με την Περιφέρεια, με την κυρία Πετράκη, με τον ΟΑΚ, εδώ από τον νομό, προτείναμε τα αρδευτικά για τον νομό. Κάποια εξ αυτών είναι στην πορεία. Κάποια άλλα πρέπει να ετοιμαστούν μελέτες. Προτείναμε μια σειρά, έχουμε ενημερώσει άλλωστε, ώστε να ετοιμαστούν για την επόμενη περίοδο. Είναι πολύ κρίσιμο να ετοιμαστούμε σαν νομός. Και το τρίτο είναι ότι ως ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης είμαστε στη διαδικασία και έχουμε προχωρήσει αρκετά στην ενιαία διαχείριση των νερών στην Κρήτη. Η μεγάλη μας αμαρτία, η μεγάλη μας τραγωδία. Κακή διαχείριση, έργα και μια σειρά, αποτέλεσμα είναι ότι δεν γίνεται η διαχείριση που χρειάζεται. Μην κοιτάζετε φέτος τώρα που δεν έχουμε κάνει το νερό, αλλά μέχρι πέρσι κλαίγαμε. Είχαμε αδειάσει τον αποσελέμι, αλλά και άλλα που είχαμε, δεν τα λέγαμε, γιατί είμαστε στη φάση να διαλύσουμε. Όμως, πέρα από τον άλλον, θέλω να πω το εξής. Μια ανάλυση συνάντηση είχαμε κάνει προχειρό. Και τα είπαμε αυτά. Δεν κάναμε ανάλυση επί του προκειμένου, γιατί υπόθηκαν αρκετά για το ζήτημα. Αυτό όμως που μένει και αυτό που άλλαξε είναι ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία. Πραγματικά δεν περιμέναμε στη σημερινή οικονομική κρίση ότι θα ξεκινούσαμε το ΒΟΑΚ σε μια πτωχευμένη χώρα. Ξεκίνησε. Είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτό. Και το ότι μπήκε για το κομμάτι η Χερσόνησος, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, σημαντικό είναι. Τι άλλαξε όμως τελευταία, γι' αυτό υπάρχει η διαμαρτυρία. Από τα 230 χιλιόμετρα, με τις προτάσεις αυτές, 20 χιλιόμετρα παίρνει ο νομός Βασιτήρου, μόλις. Από Τάρμαρο μέχρι Άγιος Νικόλαος, 20 χιλιόμετρα είναι. Επεκτάθηκε προς το Καστέλι και εμείς δεν διαφωνούμε να γίνουν και αλλού δρόμοι, αλλά ζητούμε μια ίση μεταχείριση. Και εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο υπουργός είπε ότι δύο μόνο σημεία δικαιολογούν κυκλοφοριακά να ανατεθεί το έργο αυτό με τον τρόπο. Διότι ουσιαστικά τι γίνεται, δεν υπάρχουν χρήματα στην Ελλάδα, έχουν χαθεί τα χρήματα πολλά χρόνια τώρα. Δάνειο παίρνουν, αλλά οι άλλοι για να δώσουν δάνειο κάνουν μια ανάλυση οικονομική. Πού μπορούν να βγουν, και αυτό λένε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το έργο και όχι το άλλο έργο. Έτσι λειτουργούν οι οικονομολόγοι. Γι' αυτό έγινε αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Όμως σε αυτή την περίπτωση η επέκταση κατά 32 χιλιόμετρα προς τα Χανιά ήταν κάτι που προκάλεσε το Λασίθι. Διότι μέχρι τα 7 χιλιόμετρα, δηλαδή μέχρι το Πλατανιά, υπάρχει κίνηση, το καταλαβαίνουμε. Αλλά μέχρι το Καστέλι είναι ισχυρότερο το Καστέλι, άραγε από τη Σιτία, η Ιεράπετρα και η Μεραμπέλο. Γιατί άραγε. Και θέλω να πω το εξής. Ότι για μας το κομμάτι από την Τάρμορο μέχρι την Παχιάμο είναι το κρισιμότερο κομμάτι του νομού Λασιθίου. Θα έλεγα από Καλό Χωριό μέχρι Παχιάμο είναι το σημαντικότερο κομμάτι του νομού μας, το σημαντικότερο έργο. Ενοποιεί το νομό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ενοποιεί το νομό. Που έχουμε άλλα προβλήματα εμείς και άλλες αμαρτίες και άλλα ιστορικά άχημα. Το πώς αντιμετωπίζουμε τον νομό και την οποίηση όμως δεν είναι δυνατόν να περνάει τα υλικά από την Παχιά μου. Ούτε τουρίστας, ούτε επισκέπτης από την Παχιά μου. Ούτε να περνάς από το Καλό Χωριό μέχρι τη γέφυρα. Αυτό είναι ντροπή για μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι εφόσον πάει προς το Καστέλι, προφανώς υπέρτερο, κατά πολύ υπέρτερο, είναι το κομμάτι Καλό Χωριό Παχιά μου. Και βεβαίως διεκδικούμε και το κομμάτι
μέχρι τη ΣΥΠΙΑ. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά σε πρώτη φάση, εφόσον υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να φύγουμε σε αυτή τη φάση χωρίς το κομμάτι αυτό. Η μελέτη είναι ικανή, ναι, δεν μας ικανοποιεί, δεν είναι αρκετή η μελέτη. Και είπε κάτι ο κ. Πλαγιωτάκης, το οποίο συζητάμε στον ΝΑΚ, είπε και κάτι άλλο υπάρχει όμως, δεν είναι μόνο αυτό, είναι αυτό που είπε ο κ. Περιφερειάρχης. Πράγματι, αφού το είπε ουσιαστικά την πρόταση που συζητάμε, με την προαίρεση, δηλαδή αυτός που πήρε το έργο μπορεί να επεκτείνει το έργο παραπέρα. Πράγματι, τα χρήματα από το Ρέθινο αναδιατίθεται για το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Όμως αυτό που πήρε το κομμάτι, που θα πάρει το κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολη, μπορεί με προαίρεση να επεκταθεί. Και τα χρήματα αυτά ή με τη μία πλευρά ή με την άλλη να διατεθούν στο κομμάτι Καλό Χωριό και Παχιά. Και πραγματικά ικανοποιεί κατά πολύ τις απαιτήσεις του νομού Λεσιθίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα και με το κομμάτι, την έσταση στο Καλό Χωριό. Όντως υπάρχει και υπήρξε ένα αίτημα από παλιά των ανθρώπων και εμβολείς έχουν και δίκιο. Άλλωστε και άλλα προβλήματα έχουν και στον δρόμο Παχιάνων Ιεράπατρα. Όμως, εφόσον ανατεθεί αυτό το έργο, σημαίνει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση και κατελάχιστο καταρρύπτει την έσταση. Δεν υπάρχει έσταση. Η έσταση είναι το συγκεκριμένο. Αν προτείνει κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει είναι θέμα και κοινωνικό δικό μας να επιλύσουμε το πρόβλημα, όχι ο εργολάβος. Εφόσον ανατεθεί, να αναλάβουμε εμείς κοινωνικά, να μιλήσουμε τον κόσμο, να δούμε το θέμα, να πάμε τους μηχανικούς, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και να δούμε ποια λύση θα δοθεί, ώστε να μην παραμένει εφόρου ζωής και σαν δικαιολογία θα έλεγα οδηγείται ο δρόμος. Θα πρέπει να το δούμε. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι το είπαμε και την κυρία Πετρέκη ότι μία συνάντηση με τον κύριο Δραγασάκη και με τον κύριο Σπίρτση πρέπει να είναι άμεση που θα βάλουν αυτά τα αισθήματα που καταλαβαίνουν και νομίζω ότι και οι βουλευτές είναι σύμφωνοι σε αυτό και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα και ελπίζω ότι μπορεί να ικανοποιηθεί όπως είπε και ο Περιφερειάρχης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Πλενάκη. Να βοηθήσω στη συζήτηση. Δεν θέλετε μετά καλύτερα. Είναι επίκαιρο τώρα. Αυτό που σου είπε, δηλαδή, ήταν όταν ό,τι έπρεπε να γίνει και αυτή η αλλαγή. Για να καταλάβει και ο κόσμος, η διαφορά μας της πρότασης της σημερινής κυβέρνησης με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι εξής. Εμείς λέμε παραχώρηση από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, σε πρώτη φάση και στη συνέχεια τα τμήματα Καστέλη και προς Σιτία. Εγώ τι λέω και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Παραχώρηση, γιατί μου λέει ο Μανώλης ότι δεν υπάρχουν φόρτοι, η πρόταση δικιά μου ποια είναι, παραχώρηση Χανιά Άγιο Νικόλαο και τα χρήματα της απεντάξεως από το Πάνω Ρουμαξάτα να δοθούν, νομίζω, δεν διαφωνείς Δημήτρη, γιατί και το έβαλε σήμερα ως προτεραιότητα. Έτσι. Αλλά μπορεί να γίνει αυτό και με ΣΥΤ και με την παραχώρηση. Άλλο σου λέω, επειδή τα λεφτά υπάρχουν. Έτσι, λεφτά υπάρχουν. Μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Και με άλλο επειδή υπάρχουν αυτά τα λεφτά, επειδή τόση ώρα συζητάμε για λεφτά, λεφτά δεν έχουν εξασφαλιστεί τίποτα. Δηλαδή το κομμάτι Χανιά Άγιο Νικόλαο είναι 1,7 δις. Έχει εξασφαλιστεί αυτό. Όχι, 1,7 είναι αυτό που. Χανιά Άγιο Νικόλαο. Όχι. Μέχρι σε Χερσόνησο είναι. Το άλλο είναι ΣΔΙΤ, το κομμάτι τη Χερσόνησο. Αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί όμως τίποτα. Τα χρήματα τα άλλα. Τόση ώρα μιλάμε χωρίς χρήματα. Έτσι, 1,700 από Καστέλη μέχρι Χερσόνησο. Τόση ώρα μιλάμε όμως χωρίς χρήματα. Έτσι, έχουν εξασφαλιστεί αυτά τα χρήματα. Όχι. Δάνειο είναι, γι' αυτό λέμε ότι δεν έχει εγκριθεί. Θα μας δώσουν δάνειο. Εντάξει. Εγώ η διαφορά μου για να καταλάβει ο κόσμος αυτή είναι η δικιά μου πρόταση. Ότι από την ώρα που υπάρχουν τα συγκεκριμένα χρήματα να διατεθούν στο κομμάτι, εφόσον οριμάσουν βέβαια οι μελέτες σε ένα χρόνο θέλουν, στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά είναι η δικιά μου πρόταση. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την κυρία Βρέντσου από το τεχνικό επιμελητήριο. Έλαβε η κυρία Βρέντσου και στη συνέχεια. Εσείς κύριε Γλόντσα και βεβαίως όποιος άλλος επιθυμεί και θέλει σήμερα να καταθέσει την πρότασή του να τον ακούσουμε. Ναι, εκπρόσωπε τον φορέα, βεβαίως. Καλό μεσημέρι και από μένα. Εκ μέρους του Εθνικού Επιμελητηρίου που είμαι Ανατολικής Κρήτης. Βρισκόμαστε σήμερα για το ΒΟΑΚ. Και νομίζω να ξαναβρεθούμε και άλλες φορές για το ΒΟΑΚ, όπως έχουμε βρεθεί και πάρα πολλά χρόνια τώρα για το ΒΟΑΚ να συζητάμε.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Καρναουτάκη στο ότι ο ΒΟΑΚ δεν υπήρξε και δεν είναι προτεραιότητα όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε, τουλάχιστον εγώ είμαι στην Μελτήρα από το 1993 και νομίζω αυτό το έχουμε ζήσει πάρα πολύ εμείς σαν το Εθνικό Μελητήριο. Καταρχήν ζητούσαμε τις μελέτες και δεν τις βλέπαμε. Μέχρι πριν βγουν οι νόμοι για τη διαδικασία της διαβούλευσης ήταν κλειστή στα σιρτάρια των υπευθύνων και δεν μπορούσαμε ούτε να τους δούμε σαν τεχνικό μελητήριο. Έπρεπε να έχουμε ήδη και να συζητάμε γιατί ακούω εδώ τόσα χιλιόμετρα, τόσα χρήματα. Προφανώς ο καθένας μέσα στην αγωνία του λέει πράγματα, αλλά πού είναι οι μελέτες. Η στρατηγική μελέτη η οποία είχαμε ζητήσει σαν μελητήριο εδώ και 20 χρόνια για να δούμε τι γίνεται, πού πάμε, γιατί ξεκινάει κάποιος με μία μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού. Έτσι ξεκινάνε οι άξονες, τις οποίες λέμε ότι είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, βάζουμε τις παραμέτρους, την έχουμε μπροστά μας, την έχουμε στα χέρια μας, συζητιέται με τους φορείς και μετά βρίσκουμε τον τρόπο να την κάνουμε. Αυτή δεν υπάρχει, αυτή η μελέτη, ακόμα και σήμερα. Έχουν κατασκευαστεί τμήματα που δεν μπορούν να συναρμόσουν. Έχουν κατασκευαστεί τμήματα που είναι ενάντια στις προδιαγραφές. Συζητάμε δηλαδή αυτή, ακόμα και σήμερα για ένα βορειοδικό άξονα που εμείς σαν τεχνικό μελητήριο έχουμε ζητήσει από όλους κατά καιρούς τους αρμόδιους υπουργούς να μας ενημερώσουν και να έχουμε μπροστά μας για το ποιο είναι αυτό το τεχνικό κομμάτι, για ποιο άξονα μιλάμε και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει από κανένα υπουργό. Και ούτε σήμερα έχουμε μπροστά μας ποια είναι αυτή η μελέτη που πέρασε, η δεύτερη εναλλακτική, η πρώτη εναλλακτική, ποια εναλλακτική. Και επειδή είμαστε τεχνικοί και θέλουμε όταν βγαίνουμε να μιλάμε στον κόσμο και ως σύμβουλοι της πολιτείας να έχουμε τα στοιχεία παραπάνω από αυτά που θα καταλάβει ο δημοσιογράφος ή ο οποιοδήποτε. Γιατί η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε. Για να βοηθήσουμε πρέπει να έχουμε τη γνώση. Και δυστυχώς αυτή η γνώση δεν μας δίνεται διαχρονικά. Ούτε τώρα ξέρουμε για ποια εναλλακτική δεύτερη λύση μιλάμε που παρουσίασε ο Υπουργός στους δημοσιογράφους, ούτε τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε και ούτε τώρα έχουμε εικόνα για το ποια είναι αυτή η στρατηγική μελέτη η οποία ξαναξεκίνησε να γίνεται, σταμάτησε να γίνεται και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο σταμάτησε να γίνεται και ερχόμαστε ξαφνικά και λέμε αυτό θα γίνει. Ακριβώς αυτό έρχεται να επιλύσει. Το αν θα λάβουμε υπόψη μας τις φόρτους, το αν θα λάβουμε υπόψη μας την ανάπτυξη, το αν θα λάβουμε υπόψη μας τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τι είναι αυτό που θέλουμε και σιγά σιγά λοιπόν έχουμε αυτή τη μελέτη και προχωράμε. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Εμάς σαν τεχνικό μελητήριο αυτό μας ανησυχεί. Προφανώς καθόλου δεν πιστέψαμε ότι θα έχουμε ένα άξονα τα επόμενα δύο χρόνια, δεν ξέρω τι, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Ξέρουμε ότι είναι ανώνυμες αυτές τις μελέτες. Άρα ξέρουμε ότι αυτό θέλει χρόνο, απαιτεί χρόνο για να γίνει. Οπότε σαφώς έχουμε μια αγωνία για όλο αυτό, για το πώς πραγματικά μπορεί να υλοποιηθεί. Επίσης, ένα δεύτερο τεράστιο θέμα που το έθιξε και ο Περιφερειάρχης είναι το γεγονός των αρμοδιοτήτων. Σαν τεχνικό μελητήριο, έχουμε πολλά χρόνια τώρα ζητάμε ετών. Ήταν εδώ ένα τμήμα και εγώ με το διευθυντή στην Αθήνα. Και προκειμένου να πάρουμε τις εγκρίσεις και τις προϊσταμένες αρχές και τις διευθύνσεις της υπηρεσίας, έπρεπε να έρχονται τα έγγραφα 5 μήνες πάνω κάτω για να μπορέσει να γίνει αυτό. Σωρία εγγράφων, σωρία επαφών, κανείς δεν νοιάστηκε. Γιατί θέλει το Υπουργείο να έχει στα χέρια του τα έργα, τις μελέτες, τα κονδύλια και να αποφασίζει μόνο του, ερήμη των κριτικών διαχρονικά. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ο ΒΟΑΚ με ένα τμήμα που ο διευθυντής του έρχονταν μία φορά την εβδομάδα. Αυτό έγινε για 15 χρόνια, πόσα χρόνια. Στη συνέχεια έγινε ο ΟΑΚ. Εμείς σαν εμπληκτήριο διαμαρτυρηθήκαμε και για τον ΟΑΚ. Και τότε είχαμε πει ότι δεν γίνεται. Είπα πρέπει να γίνει μια σωστή διεύθυνση υπουργική και εδώ μια που λέγανε ότι δεν γίνεται λόγω των βοηθηρίων των ευρωπαϊκών κτλ. Ή θα πρέπει να πάει στην περιφέρεια. Όταν λοιπόν όλη αυτή η αδιαφορία ετών μας έχει φέρει ξανά εδώ, γιατί για αδιαφορία πρόκειται, για καμία προτεραιότητα δεν έχει μπει, διότι αν είχε μπει προτεραιότητα και όπου έχει μπει προτεραιότητα γίνεται και δεν το καταλαβαίνουμε καν, δεν παίρνουμε καν χαβάρι, δεν έχει λοιπόν υπάρξει καμία προτεραιότητα και ερχόμαστε λοιπόν εδώ να συζητήσουμε χωρίς πάλι να έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, που είναι πολύ σημαντική. Και μιλάμε αποσπασματικά. Πού την. Αυτό λέω. Δεν την έχουμε, δεν υπάρχει. Και εμείς, σαν μηχανικοί, επειδή
είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και είναι αυτή η δουλειά μας. Επιφυλασσόμαστε ακόμα και για τα τμήματα που λέει υπάρχουν, που λένε ότι υπάρχουν, αν δεν τα δούμε. Και γι' αυτό και έχουμε ζητήσει πολύ καιρό τώρα συνάντηση και μια παρουσίαση αυτής της μελέτης στον τεχνικό κόσμο, στους μηχανικούς και τα δύο επιμελητήρια, για να είμαστε εδώ και να λέμε ναι, έχουμε δει αυτό, είναι αυτή η ωριμότητα, είναι αυτό το έργο. Το οποίο δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχει γίνει αυτή η επαφή, δεν έχει γίνει αυτή η ενημέρωση. Και νομίζω κανείς μας δεν έχει πλήρη ενημέρωση από όλους που είμαστε εδώ για το ακριβώς γιατί συζητάμε, παρά μόνο με νούμερα και με σχέδια. Γι' αυτό λοιπόν προφανώς είμαστε ανήσυχοι. Τώρα να συζητήσω για το αν το Λασίθι. Είναι δεδομένο ότι όταν έχεις μία Κρήτη, θα πρέπει ως περιφερειακό σχεδιασμό να αντιμετωπίζεις ισόρροπα και ισότιμα. Όλη την Κρήτη είναι δεδομένο. Προφανώς το Λασίθι θα πρέπει να είναι και πάντα πρέπει να είναι στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού με τον ρόλο που το αρμόζει και έχει και μια πάρα πολύ δυναμική που πρέπει να την αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο γιατί αυτό το τρίπολο και το καταθέσαμε επίσημα και στο χωροταξικό σχεδιασμό για μας είναι θετικό. Γιατί πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει θετικά εάν ξεπεραστούν πράγματα που κατά καιρούς έχουν εμποδίσει αυτή την ανάπτυξη, δυστυχώς, και θα πρέπει να ξεπεραστούν. Και προφανώς θα πρέπει να μπει μέσα στη διαδικασία αυτή το κομμάτι αυτού του πλαστείου. Εννοείται, είναι ένα απόσπαστο μέρος, με πάρα πολλά θετικά. Έχει ένα επίσης μεγάλο θετικό, δεν μπορεί να γλιτώσει σφάλματα αναπτυξιακά δύσκολα. Αλλά σαφώς ο οδηγός, ο δικός άξονας πρέπει να μελετηθεί μέχρι τη Σιτία και να δούμε και ακόμα περαιτέρω. Για μένα και μέχρι το Παλέκαστρο και όλοι, δηλαδή και η Ιεράπετρα, όλα αυτά πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε μπροστά μας μελέτες. Σαν δράση, τι να πω, εμείς είμαστε εδώ σαν δημοτικό μυστήριο. Σας είπα, η δράση δικιά μας και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενημερωθούμε σαν μηχανικοί και αυτό που συζητάμε και που λέμε ότι έχει υπογραφεί, αλλά εμείς δεν το έχουμε δει. Δηλαδή να ξέρουμε και να είμαστε σε γνώσεις. Νομίζω πρέπει να, ένα από τα αιτήματα των φορέων εδώ, πρέπει να δούμε επιτέλους και να κλείσει η μελέτη αντιδικού σχεδιασμού. Είναι σημαντικό γιατί η μελέτη αντιδικού σχεδιασμού δεν χρησιμοποιεί μόνο μία παράμετρο, ούτε χρησιμοποιεί μόνο την παράμετρο του φόρτου, ούτε χρησιμοποιεί μόνο το εργαλείο χρηματοδότησης. Λαμβάνει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, οπότε αυτό θα μπορέσει να δώσει επιχειρήματα για να μπορούν να βρεθούν οι τρόποι να ενταχθούν τα έργα. Δεν θα μπω τώρα στο ΣΔΙΤ ή άλλο. Πραγματικά είναι κάτι που με ενοχλεί να συζητάμε αυτή τη στιγμή για την Κρήτη. Να έχουν ολοκληρωθεί τόσα έργα και να μην έχουμε ένα ολοκληρωμένο βόρειο άξονα. Τόσα χρόνια που είχαμε, τόσα εργαλεία και τόσες, τη δυνατότητα να γίνουν μελέτες και περάσανε χωρίς να τα αξιοποιήσουμε. Είναι θλίψη δηλαδή να προσπαθούμε να δούμε αν είναι άπερ παραχώρηση τόσο ΣΔΙΤ, τόσο μη ΣΔΙΤ, όταν περάσανε απίστευτα χρήματα και από το ΠΟΥΔΟΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κρήτη ήταν αλλού. Κοιτούσε αλλού και κανείς δεν είχε δώσει την προτεραιότητα για να μπορέσει να έχει αυτή τη στιγμή τις μελέτες τις τουλάχιστον ολοκληρωμένες, αλλά και το έργο. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση, κυρία Βρέτσου. Ναι. Το τεχνικό μελετήριο θα πάρει κάποιο ψήφισμα, μία απόφαση που μας στηρίζει στη συνεργή. Έχουμε πάρει και στο παρελθόν και θα συνυπογράψουμε και οποιοδήποτε ψήφισμα. Είναι, εμείς έχουμε ζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, ζητάμε και τη μελέτη και να προχωρήσει και έχουμε κάνει παρέμβαση ως προς τις αρμοδιότητες. Και φυσικά εννοείται ότι θα πάρει και ζητάμε και να έχουμε γνώση και τις μελέτες για να κατέβει ο υπουργός να μας την παρουσιάσει. Βεβαίως. Σας πω, υπάρχει κάποιος άλλος εκπρόσωπος του φορέα που θα θέλει να τοποθετηθεί, διότι έχουμε πρόβλημα τεράστιο στην Ιεράπετρα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι που βρίσκονται στις δράσεις και θα πρέπει να συνδεδεύσουμε. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε ταράτσες και δώματα που αυτή τη στιγμή επιχειρεί εκεί η εγκλωβιστική στα πελεγήματα. Οπότε... Τους έβγαλε η ΕΜΑΚ, είναι εκεί πέρα, βγάζει τους υπόλοιπους από τις ταράτσες. Θεωρώ ότι από πλευράς ανθρώπινων ζωών δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ναι, είμαστε όμως λίγο σύντομοι. Οπότε για δύο λεπτά, Δημό, για δύο λεπτά, πολύ σύντομα, ελάτε την Δημό και κύριο στον Πανεμπορικό Σύλλογο μετά. Αλλά για δύο λεπτά. Καλημέρα σε όλους σας. Κρίσιμη μέρα, κρίσιμη συνάντηση. Πολλές συναντήσεις έχουν γίνει από το παρελθόν μέχρι σήμερα
καυτά τα θέματα, ακούμε κυκλοφοριακό φόρτο. Άραγες, σε κυκλοφοριακό φόρτο δεν λαμβάνει την υπόψη παραγωγή, δεν λαμβάνει την υπόψη ο πρωτογενής τομέας, δεν λαμβάνει την υπόψη υγεία. Ως αντιπεριφερειάς της υγείας, ο κύριος Αναντάκης είναι έξω, έκανα μια καταγραφή των τροφών. Α, εδώ, συγγνώμη. Εγώ βέβαια δίδαξα σε καλούς δασκάλους. Όταν με όποιο δάσκαλο καθίδεσαι, λέει γράμματα θα μάθεις. Και ξέρεις πώς ανησυχεί, και ξέρεις πώς πραγματικά μάχεται, και ξέρεις τι μάχη θα δώσει στο μέλλον, να το οποίο οφείλω να δώσω ενώπιον του τόπου μου και του δασκαλικού λαού. Ενώ, τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Έκανα μια καταγραφή δεκαετίας των τροχιών ατυχημάτων. Λαμβάνει κανείς υπόψη του ένα περιστατικό παραπληγικό ή τετραπληγικό, το οποίο συμβαίνει μέσα από τη διαδικασία αυτού του περίφημου ΒΟΑΚ, το οποίο συζητάμε τι κόστος έχει για την οικογένεια και το κράτος. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι την τελευταία δεκαετία έχουν συμβεί περίπου στην Κρήτη 600 τροχαία ατυχήματα. Έχει διανοηθεί κανείς ποτέ τι. Συγγνώμη, έχει διανοηθεί κανείς ποτέ, και η φωνή μου από τη φύση είναι δυνατή, τι κόστος έχει το κάθε περιστατικό στην πολιτεία και στην οικογένεια. Εάν λοιπόν αθροίσαμε τα χρηματικά ποσά της τελευταίας δεκαετίας, δεν θα συζητούσαμε σήμερα με μεγάλη μου λύπη που το εκφράζω για ανυπαρξία στρατηγικής μελέτης. Ο υπουργός ή ο κάθε υπουργός, ο οποίος έρχεται στην περιοχή, δημιουργεί με τον τρόπο και με τη συμπεριφορά του κάποιες εκρήξεις. Έγινε λοιπόν η τελευταία έκρηξη με τη μετατόπιση του τμήματος προς τη μεριά των Χανίων και αυτό έφερε σε εμάς σήμερα στη συγκεκριμένη φάση για να είμαστε ανήσυχοι. Όχι, διότι είναι κάτι το οποίο το δικαιούμεθα. Νομίζω ότι δεν θα καθυστερήσω πολύ, το Λασίδι είναι παραφυγμένο και στην υγεία και στην παιδεία και στα αναπτυξιακά έργα. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να μακρηγορώ και επειδή ο κάθε πολίτης σήμερα που ακούει το ραδιόφωνο ή και εν όψη έλευσης της εκλογικής περίοδου το λαμβάνει δεν ξέρω με ποιο τρόπο και επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ γραφικοί στο θέμα του ΒΟΑΚ κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα. Να υπάρξει άμεσα χρηματοδότηση των μελετών. Άμεσα. Και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να δεσμευτεί ο Υπουργός πότε θα ξεκινήσει αυτός ο περίφημος ΒΟΑΚ. Πόσα χιλιόμετρα θα πιάσει και τι ακριβώς θα προσδώσει με την πραγματοποίησή του σε επίπεδο ανάπτυξης του νομού. Μεταφέρετε τα αγροτικά προϊόντα, κύριε Δήμαρχε, από την τεράποντα συζητή και κάναμε επαναστάσεις όσον αφορά το τυπηνιό. Δεν υπήρχαν δυνατότητες αν είχε εξοραϊστεί ο δρόμος, τα εμπορεύματα να μεταφέρονται μέσω του αεροδρομίου της Ιτίας. Αεροδρόμιο υπάρχει μόνο στο Καστέλι. Σχολές υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Εμείς ακριβώς επειδή αριθμούμε 70.000 σε πληθυσμό, δεν έχουμε την ικανότητα να αντιπαρατεθούμε έναντι των υπολείπων 200-250.000 ή 180.000 των υπολείπων νομών. Έχουμε λοιπόν τώρα την περίοδο του ΒΟΑΚ. Σε λίγο πριν ένα χρόνο είχαμε την περίοδο των νοσοκομείων. Πριν 1,5 χρόνο είχαμε την περίοδο των σχολών. Άραγες αυτές οι λέλαπες της κακοκαιρίας οφείλουν μόνο να πιάνουν το Λασίδι. Δεν υπάρχουν άλλοι νομοί της Κρήτης με τέτοιες λέλαπες. Είναι μόνο νομός Λασιδίου. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ ολιγόλεπτα που με ακούσατε. Είμαι ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή συγκινημένος που πραγματικά βρίσκομαι ενώπιον παραγόντων, δημάρχων, βουλευτών και πολιτών και ιχτήρω τον εαυτό μου, διότι και εγώ ίσως ενδεχόμενα τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι, παρά το ότι ασχολούμαι ενεργά με τον κύριο Περιφερειάρχη, και τι θέλω να αναφέρω. Ο δρόμος, ο περιφερειακός από τη Χερσόνησο στον Τάρμαρο, θα είχε φτιαχτεί προχτέ ποτέ, αν δεν υπήρχε περιφέρεια. Έχει βάλει το χέρι του πάρα πολύ σε θέματα που δεν αξίζει να βάλει ως περιφέρεια παρά μόνο ως κράτος. Δεν αν δώσετε 10 εκατομμύρια για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από άκρους άκρου της Κρήτης. Θυμάστε ότι είχαν περισυνταγή περίπου 350 φορτηγά απορριμμάτων ή το αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όχι. Λοιπόν, προσπαθεί ένας περιφερειάρχης να ανάξει όλα τα προβλήματα στην πλάτη του για θέματα τα οποία οφείλει η πολιτεία. Λοιπόν, οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει λαϊκή συνέλευση σε κάθε επαρχία εν όψη του ΒΟΑΚ, γιατί είναι σημαντικότατο θέμα, το οποίο πλήττει όλη την ανάπτυξη του νομού. Πλήττει όλη την ανάπτυξη του νομού. Οφείλαμε να είχαμε τετράειθμο δρόμο και σου λέει ο άλλος, άλλη είναι η Βόρειος Ελλάδα, άλλη η Κεντρική. Η ισόρροπη ανάπτυξη που υπάρχει,
μόνο κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη στην Κρήτη. Αυτά είναι οι προβληματισμοί των πολιτών και σήμερα επειδή όλοι οι πολίτες του νομού Λασιθίου μας ακούνε μέσω των ΜΜΕ, εύχομαι ότι θα το περάσουν επιδερμικά λόγω της κακοκαιρίας. Διότι αν εστερνιστούν τι συμβαίνει, θα το εκλάβουν ως θέμα εκλόγιμης περίοδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Είστε εκπρόσωπος του Δημάρχου Τροπεδίου. Εγώ έχω την προεκλογική και από το Δήμαρχο. Με κάποια θέματα συγκεκριμένα, ναι. Τα έχει βάλει στο παραδείγμα. Εμείς και αυτός. Για το εγώ, αυτό θα μιλήσουμε. Ναι, έχει το κυκλοφοριακό κόμμα στα μάτια, είναι η Μιταλέ. Δεν πρέπει να κάνει. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Δεν είναι μόνο Αγία Αστία. Και ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου και να κλείσουμε. Καταρχήν, καλησπέρα σα. Όνομα επίθετο. Γιώργο Φασάρ, με λένε. Είμαι από τον Εμπορευτικό Σύλλογο του Καρπέδη Λαστιό. Καταρχήν, έχει τα χαιρετήματα από τον Δήμαρχό μα, αλλά από την Καρποκαιρία, επειδή έχει μπει το ποτάμι σε 3-4 χρόνια μέσα, τρει δεξιά και αριστερά, ξεφρακάρει την όλη ιστορία. Από εκεί πέρα, μετά, εγώ σαν έμπορα στο Εμπορευτικό κομμάτι του Συλλόγου μα, έχω βάλει πανελειμμένε προτάσει διάφορε. Τα ξέρει η περιφέρεια, τα ξέρει ο Δήμο, τα ξέρουν οι. Στην Κολαστά δεν είναι το αρνό, το θέμα είναι από πολύ παλιά. Φτιάξε ένα κυκλοφοριακό κόμβο, συγκόμβο στα μάλια. Για να φύγει ένα φορτηγό ή οποιοδήποτε φύγει από το Ροπέδι Λαστή, πρέπει να πάει Ηράκλειο, να μπει στο Αθηνικό. Δεξιά και αριστερά είναι δύο ράμπε οι οποίοι εμποδίζουν την είσοδο και τέξω προ το Άγιο Νικόλο. Πρέπει να κατέβουμε στα μάλια. Από την άλλη μεριά, πινακίδε σήμαση, από το βόρειο δικό άξονα, δεν υπάρχει πουθενά από τον κόμβο από εκεί μέχρι τον Άγιο Νικόλο, εδώ στον Άγιο Νικόλο. Στο κόμβο Ιεράπετρα Λακωνίων. Νεάπολης, Ελούδας, που στενά δεν αναφέρει το Ροπέδιο Λαστείο. Δηλαδή εμείς είμαστε άλλη περιοχή, άλλη πολιτεία, τι είμαστε εμείς. Δηλαδή σαν Λασίδη μιλωτών. Το ξέρει ο κύριος Αρναωτάκης, το ξέρουν οι βουλευτάδες και οι πριν και οι σημερινοί, ο ένας δείχνει τον Παναγή στον άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω. Αυτά είναι ο λύσεις, ο Δήμος δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο να πει. Τώρα από εκεί πέρα, τελειώνουμε. Σας ευχαριστούμε. Και από τον Εμπορικό Σύλλογο του Μακρού Ελλάδου. Κύριε Ζωτησέ Παπαδάκη. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Αγαπητοί φίλοι, ήμουν παιδί και γέρασα και ακόμα ακούω για το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Κάποτε ήρθε ένας γεωπόνος στην Κρήτη και έκανε ανάλυση στην Κρήτη. Το νησί μας μπορεί να ζήσει 50 εκατομμύρια πληθυσμό. Αύριο, αν σε λίγες μέρες που θα ξεκινήσει ο τουρισμός, αν κατέβουμε στο Ηράκλειο, κάθε 10 λεπτά κατεβαίνει ένα αεροπλάνο. Σήμερα βγήκε το αποτέλεσμα εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι όλοι μας ήμασταν συνυπεύθυνοι για αυτά που γίνονται στο νησί μας. Ακούω ότι φάκελοι είναι στα Υπουργεία, κρυμμένοι και πάνε και τους ξεκρύβουν. Κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Βουλευτέ, πού βρισκόμαστε? Είμαστε κριτικοί, δικαιούμαστε αυτά που πρέπει να δικαιούμαστε? Εγνατίες, Θεσσαλονίκη, να πάει η Γερμανία, τελειωμένοι δρόμοι και εδώ ακόμα προσπαθούμε. 20 χρόνια Ηράκλειο Χερσόνησος, ένας δρόμος, ακόμα τελείωτος. Συνυπεύθυνοι ήμασταν εμείς και εμείς πρέπει να φωνάξουμε και να μας ακούσει από την Κρήτη, ξεκίνησε η επανάσταση, από εδώ πέρα πρέπει να μας ακούνε αυτοί που είναι στα κεντρικά στην Αθήνα. Ας αγαπήσουμε τον τόπο μας και ας μην γελάμε, κύριε Θραψανιώτη και κύριε Πλαγιωτάκη, ας αγαπήσουμε τον τόπο μας, ας αγαπήσουμε την Κρήτη, διότι από εδώ, από την Κρήτη ζούμε και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Παρακαλώ, μπορώ να πω δύο κουβέντες, είμαι περιβαλλοντολόγος. Είπαμε ότι δεν έχουμε ακριβώς εισηγήσεις, γιατί έχουμε τα προβλήματα κάτω στην Νότια Κρήτη. Οπότε το δεξί μόνο από Ωραία, λοιπόν, έχω ετοιμάσει ένα ψήφισμα, να δούμε αν χρειάζεται να συμπληρώσουμε κάτι και το έτοιμα είναι να έχουμε το ψήφισμα και να καταθέσουμε την αίτηση προς το Υπουργείο να μας δεχτεί και ο κύριος Λαγασάκης επίσης.
Δεν ξέρω στο ψήφισμα, θέλετε να συμπεριλάβουμε τις προτάσεις που έχετε κάνει τις συγκεκριμένες ή θέλετε να το αφήσουμε έτσι. Εγώ δεν έχω περιλάβει κάποια πρόταση. Οι εκπρόσωποι και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που λάβαμε μέρος στην εκδήλωση που έγινε σήμερα Σάββατο 6 Τετάρτου του 2019 στον Άγιο Νικόλο, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών κ. Σπίτση για το ΒΟΚ, ψηφίζουμε τα εξής. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τον παραγωνισμό και την κατάφορη αδικία εις βάρος του νομού μας για το θέμα του ΒΟΑ. Ησυχία, παρακαλώ. Με τις πρόσφατες δηλώσεις του, ο κ. Σπίτσης εξήγηλε την υλοποίηση με σύγχρονες προδιαγραφές του ΒΟΑ από Κίσαμε ως Άγιο Νικόλο. Εκτός υλοποίησης παραμένει υπαόριστο το τμήμα Άγιος Νικόλος Σιτία και τούτο παρά το γεγονός ότι η κατάσταση του τμήματος αυτού είναι απαράδεκτη και πολύ χειρότερη από εκείνης του ΒΟΚ από Καστέλη μέχρι Άγιο Νικόλαο και επίσης παρά το γεγονός ότι τμήματά του, όπως το τμήμα Καλό Χωριό Γέφυρα Φρουζή και το τμήμα της παράκαμψης της Παχιάς Άμμου, διαθέτουν μελέτες πολύ ωριμότερες από εκείνες του ΒΟΚ Καστέλη Άγιος Νικόλαος. Επίσης, με τη σύμβαση που υπογράφηκε πρόσφατα, έχει δρομολογηθεί η κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου και των συνδετηρίων οδών του με το ΒΟΚ, ενώ οι δρόμοι εξυπηρέτησης του αεροδρομίου Σιτίας, που λειτουργεί από ετών, παραμένουν σε άθλια και τεχνολογική κατάσταση. Με τις παραπάνω επιλογές, ο νομός Λασιθίου, που είναι ο μόνος νομός της Κρήτης που φθήνει πληθυσμιακά, οδηγείται σε μεγαλύτερη συρρήκνωση και ορισμένες περιοχές του σε πλήρη αποδόμηση. Θεωρούμε απαράδεκτο για την κατασκευή οδικών έργων το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη να είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος, πράγμα που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υπερανάπτυξη των αναπτυγμένων περιοχών και στην μεγαλύτερη συρρήκνωση των λιγότερο αναπτυγμένων. Είναι καιρός η ισόρροπη ανάπτυξη να πάψει να αποτελεί ωραίο σύνθημα και να αποτελέσει εφαρμοσμένη πολιτική. Για τους λόγους που ζητούμε, για άλλη μια φορά, την προώθηση των μελετών και τη δρομολόγηση της κατασκευής των οδικών έργων που θα αποτρέψουν την περαιτέρω αναπτυξιακή συρρήκνωση του νομού μας και θα αποκαταστήσουν την ισόρροπη ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα δίκαια αιτήματά μας και την ισότιμη αντιμετώπιση του νομού μας από την πολιτεία. Θέλετε να συμπληρώσουμε, να αφαιρέσουμε, θέλετε να κάνουμε μια επιτροπή. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση με το Καστέλι και το Άγιο Νικόλαο. Ναι, αλλά. Όσο και η πίκη αυτή. Δεν μπορεί να είναι η πίκη. Για να μην γίνει η εισιτήρια. Αυτή την ενέργεια δεν μου ακούγεται έτσι λίγο σαν ανταγωνιστικό. Να μην κάνουμε δηλαδή αναφορά, αλλά να ζητάμε απλώς την ενέργεια. Είναι άλλο το να ζητά το ότι μπήκε το Καστέλι, καλώ μπήκε και το Καστέλι. Δηλαδή γιατί να μην έξω το Καστέλι, αλλά έτσι όπως ακούγεται, είναι λίγο, μου βγάζει λίγο μια αντίθεση με. Εγώ λέω να γίνει στο Βασίλειο. Η γνώμη μου δηλαδή είναι αυτή, ότι εμείς θέλουμε αυτό. Τώρα το ότι μπήκε, καλώ μπήκε. Ωραία, να πούμε λοιπόν. Αυτή είναι η γνώμη. Ότι οι δρόμοι του αεροδρομίου Σιτίας. Γιατί δεν υπάρξει αντιπαράθεση με τη Δυτική Κρήτη, δεν υπάρχει λόγο να πιστεύω. Ναι, ότι ζητάμε αν συμβαίνει και στην υπόλοιπη Κρήτη. Ωραία, που πήγε το Καστέλι, δεν πήγαμε και εμείς μια χαρά. Οπότε να ζητήσουμε οι δρόμοι εξυπηρέτηση του αεροδρομίου Σιτίας, που λειτουργεί από ετών, παραμένουν σε άθλια κατάσταση. Και να μην υπάρχει σύγκριση, ότι καλώ. Δεν θα κάνουμε καμία αναφορά στο Καστέλι. Λίγο ησυχία να πούμε. Ένα ένα πέντε. Και 2 εκατομμύρια. Πηγίνα, πηγίνα. Ένωση της Προμελέτης και 2 εκατομμύρια. Ένα ένα. Μισό λεπτό. Ο κύριος Αυθανιώτης θέλει να πει κάτι. Παιδιά, παρακαλώ λίγη ησυχία να ολοκληρώσουμε. Σας παρακαλώ. Αν θέλετε βγείτε έξω. Θα αφαιρέσουμε το κλίμα αυτό που δημιουργεί την αντιπαράθεση. Για τις μελέτες οι οποίες υπάρχουν, να διατεθεί το ποσό που έχει υποσχεθεί ο κ. Σπίτης στην περιφέρεια, να ολοκληρωθούν οι μελέτες ώστε να είναι όριμες να δημοσιευθούν τα κύματα τα οποία. Εγώ ζητάω λοιπόν στην τελευταία παράδοση, ζητάω να διατεθούν. Παρακαλώ η Κυρία να ολοκληρώσουμε το σχέδιο της έκρησης μας. Συγγνώμη. Στην τελευταία παράγραφο λοιπόν ζητάω, ζητούμε για άλλη μια φορά την προώθηση των μελετών. Πώς... Όχι, την άμεση χρηματοδότηση. Άμεση χρηματοδότηση. Υπάρχει και ποσό, 3 εκατομμύρια. Και την έκρηση της προμελέτης.
Είναι 2 συν 1. 3 εκατομμύρια είναι. Είναι το καβού σε εισιτήρια. Έγινα και την ένταξη κατασκευή στην κατασκευή. Καλό χωριό, παχιά μου. Σαν το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει. Άρα θα για μελές θα τα δώσουμε. Λεφτά για άλλα θα δώσουμε. Να αφαιρέσουμε τα μεσοπαντοδότητα. Ποια είναι η προμελέτη του Δήμαρχου, ποια είναι η προμελέτη. Άμα δεν την εντρίχετε, δεν είναι.